Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Γιατί είμαι σκασμένος, έτσι. Σκασμένος όσο δεν πάει με. Δεν έχει πονά. Εμείς πονέσαμε χθες, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα. Τι κάνεις? Χαλαρά πάρτο, ρε φίλε. Τι χαλαρά πάρτο, ρε φίλε. Άμα δεν κερδίζεις αυτά τα μάτς που παίζεις μπαλάρα, κρύβεις το τόπι έστω για μισή ώρα, 35 λεπτά. Έχεις ευκαιρία να το τελειώσεις. Και δεν το κερδίζεις, τι χαλαρά να το πάρω. Αφού ξέρεις. Αφού έχει τον παραδόπιστο εκεί στο Ιντερνετ. Ποιος, τον παραδόπιστο. Τον παραδόπιστο. Βρήκες κατευθείαν τώρα, Γκάμπ, στόχο πρώτο, έτσι σε παραδόπιστο. Έχεις φάει τον παραδόπιστο, κάτι πριν δει στα χαρτιά. Έχεις φάει τον παραδόπιστο. Έχεις φάει τον Κουέστα από την αρχή της χρονιάς, τον έφαγες. Σε ματά είπα. Τον έφαγες και τον Κουέστα. Ποιον άλλον έφαγες? Και τον Άρη έφαγες. Τον Άρη. Τον έφαγες τον Άρη. Είπες μετά από θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα δεν έχει κερδίσει ποτέ. Τι να κάνω τα στατιστικά, μάλλον. Τα στατιστικά τα λένε αυτά. Τι να κάνω, ελευθερία δηλαδή. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή μας ο καφές? Για μένα είναι σίγουρα, δεν το συζητάω, αφού αν δεν πιω, απλά μπορεί και να μην ξεκινήσει και η μέρα μου. Κακά τα ψέματα λοιπόν, έτσι είναι για όλο τον κόσμο και ευτυχώς έφτασε η μέρα που γιορτάζουμε τον καφέ. Η Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Και πού άλλο θα μπορούσαμε να την γιορτάσουμε καλύτερα από ότι στα Everest. Τα Everest λοιπόν μας προσκαλούν να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια Μέρα Καφέ τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, καινώντας μας ένα γαλλικό κρουασάν ή ένα κουλούρι. Αλλά με κάθε αγορά καφέ με οποιοδήποτε μέγεθος ή χαρμάνε από τις 6 έως και τις 1, είτε για αγορά από το κατάστημα, είτε για παραγγελία μέσω τηλεφώνου everest.gr ή Everest App. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν να μην γιορτάσουμε αυτή τη μέρα στα καφέ Everest, φίλες και φίλοι, σήμερα και αύριο από τις 6 μέχρι και τη 1 κούτρα. Πάμε να πιούμε καφέ μετά, Κωνσταντίνε. Πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Να πάτε. Κεράσου, δεν θες να έρθει να. Όχι. Δεν ψήνει για καφέ, εσύ δεν πίνει και πολύ καφέ. Εγώ όχι. Δεν μπορώ, φίλοι. Τι θες τώρα εδώ με τις αναλύσεις? Σκασμένος είμαι, άσε με, άσε με! Είμαι σκασμένος! Πώς σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα είμαι ανακουφισμένος. Τώρα είμαι σκασμένος. Έχετε αναγάγει την κλάψα σε επιστήμη στις παοξίδες. Ποια είναι η κλάψα? Κάτσε, γιατί άρχισε πάλι αυτή ανάποδα. Η βιομηχανία κλάματος, ναι. Θα πούμε. Δεν κοιτάει το μάτς. Ναι. Ψάχνει να βρει μισή φάση να πει ότι αδικήθηκε. Γιατί αυτό... δεν αδικήθηκε? Όχι, δεν αδικήθηκε. Αλλά εγώ δεν πήγα εκεί, εσύ πήγες, ναι. Τώρα. Α, εγώ δεν πήγα εκεί. Φτάνει. Είμαι σκασμένος. Βιομηχανία κλάματος. Γιατί δεν κέρδισε με σκασμένο? Γιατί δεν κέρδισε, θα σου πω γιατί δεν κέρδισε. Είμαι σκασμένος γιατί δεν κέρδισε. Όχι για την κλοπή. Δεν κέρδισε γιατί βρήκες μία ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τρία στόπερ. Η μπάκτη ήταν πάρα πολύ ψηλά γιατί πήγανε στο κατακτητικό. Ενώ νόμιζε η ΑΕΚ παίζει με κανένα αστέρα Τρίπολης. Με ποιον νόμιζε ότι παίζει? Χτύπησε, ναι. Ο Λιμιός, μη μου τον κάνει παιχταρά. Χθε ήταν πολύ καλό. Τι να κάνουμε, τι εμεί τον κάνουμε παιχταρά? Μη μου τον κάνει παιχταρά. Δύο ασίστ έδωσε και ο γιο έκανε. Μπράβο, ασίστ. Τι να κάνουμε. Άμα... να το αφαιρέσουμε και άμα είχε, ναι. Το μάτο μπακ δεξί, ναι. Θα έπαιρνε το μάτ. Αν ο Λιμιός είχε το ένα σμένα και χωνότανε, θα έπαιρνε το μάτς. Κι άλλα να κάνει, δύο ασίστ, ναι. Έδωσε, πάρε βάλε στον άλλο. Άστα αυτά του Γαλάνη, άστα. Το μάτς είναι σε μια φάση. Εγώ στο είπα και τόσο. Το παίρνανε του Μπίσαρμα. Μπαίνει, το παίρνει του Μπίσαρμα, οι άλλοι πάνε για καφέ. Άστα. Κάθονται 40.000 αγάλματα και βλέπουν πώς τελειώνει το μάτς. Χάθηκε το παίρνανε, εκεί κύρισε όλο το μάτς. Και εσύ χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο 20 λεπτά. Χάθηκα και τι έκανε η ΑΕΚ. Έβαλε ένα γκολ από σημαίνει. Τι έκανε. Η ΑΕΚ άλλαξε δύο φορές το σύστημά τη. Ωραία. Μπήκε... Για να ισορροπήσει. Βέβαια, το έκανε, ναι. Το έκανε 4-2-3-1 με τον Μάνταλο δεκάρι και μετά αναγκάστηκε να πάρει ρίσκο και να το κάνει 4-4-2 με αριστερό εξτρέμ το Μάνταλο και το Γιακουμάκι με τον, πώς το λένε, το Λιβάγια. Το Λιβάγια. Σέντερφορ. Δεν έκανε πολλά πράγματα πάλι. Ναι. Πολλά πράγματα δεν έκανε. Ναι. Το γκολ το έβαλε από τη στημένη φάση ενός ανύπαρκτου φάουλ που έγινε το 2-1. Ναι, ναι. Έτσι, που έγινε το 1-1. Ναι, ναι. Και το άλλο, το γκολ το έβαλε από φάουλ το οποίο δεν δίνει ο Σιδηρόπουλος, ο δικός μας και καλά. Βάζει και ένα γκολ το οποίο το βαρ δεν μας δείχνει που είναι ο Λιμιός. Όπως δεν έδειξε με τον Πίσες βαρ. Τι να σε κάνουμε. Τι να κάνουμε, ναι. Αυτό ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα βάλουμε τα κλάματα τώρα. Βιομηχανία κλάματος θα βγάλουμε. Κωνσταντίνε, για να κάνουμε το βαρ. Για να μην βλέπουμε τα αυτονόητα. Τι να κάνουμε τώρα. Ας βλέπουμε και τον γκολ του Μάνταλου κανονικό. Και τον γκολ του Μπίσερ είναι κανονικό άμα το πάμε έτσι.
Μην το πάμε. Για τον ΠΑΟΚ, Άρη. Ήταν, εγώ στο είπα πρώτο. Από τη στιγμή που όμω ο βοηθό. Εγώ στο είπα πρώτο. Ότι το ΠΑΟΚ, Άρη, τον γκολ του Μπίσεσμα είναι κανονικό, γιατί είναι στην ίδια ευθεία. Δεν το ξέρουμε. Και τον γκολ του Μάνταλου είναι κανονικό, γιατί μα κρύβει το λιμιό. Το λιμιό καλύπτει τον. Τι να κάνουμε τώρα. Να κλαίει ΑΕΚ τώρα. Αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε, μέσα οι βαρύτε βλέπουν τη γραμμή. Άρα θα είδαν ότι καλύπτεται σε. Εγώ δεν είδα. Εγώ είδα το λιμιό. Εσύ δεν είδε. Εγώ δεν είδα, αλλά οι βαρύτε μέσα. Οι βαρύτες τα βλέπουν αυτά. Δεν ξέρω, αυτό να μας πούνε και οι βαρύτες. Τα βλέπουν, τα βλέπουν. Γιατί δεν μας δείξανε εμάς και δεν είδαν και οι ίδιοι. Το άκουσα. Που είναι ο λιμιός. Και κρίνανε να πούμε τον κολ χωρίς το λιμιό μέσα. Όχι, δεν το κρίνανε τον κολ. Πώς το κρίνανε. Στη συνέδρια την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Γιώργο τον Μπούζο μεσημέρι, οι βαρύτες το βλέπουμε γραμμή. Κανονικά βλέπουν τα πάντα. Εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί δεν έχει πέσει μπακύρι. Αλλά άσε αυτά τώρα. Άσε τις φάσεις. Γιατί μιλάμε για κλοπή τώρα. Εγώ μιλάμε για ΑΕΚ η οποία έχει έναν ανύπαρκτο Αλμπάνι. Τι περιμένεις να είναι ο Αλμπάνης. Ανύπαρτο Αλμπάνη και ένα ανύπαρτο Μάνταλο. Ναι. Εντάξει, μια ΑΕΚ η οποία βλέπει ότι εσύ στον άξονα σου έχεις πρόβλημα, εσύ όμως φροντίζεις και έχεις τρία χαφ και τον πίζες βαρ τέταρτο. Άρα, είναι καλή κίνηση. Άρα δίνουμε credits στον Αμπέλ Φερέρα για το αρχικό του στήσιμο γιατί ήταν καταπληκτικό. Βέβαιως. Και του ρίχνουμε κατραπακές για τις αλλαγές που έχει κάνει. Σωστά, θα τα πάμε και εκεί. Και μετά μου στέλνει το γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟ Κοπόκο Λόγκο. Ναι, τι έκανε. Και να είχε ίωση λέει και τον έβγαλε. Ποιον έβγαλε για τον Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι, πρόσεξε, όχι, είναι αλήθεια αυτό. Ο Σβιντέρσκι δεν έβγαλε τρεις προπονήσεις για αυτήν την εβδομάδα. Φτερνίστηκε δύο φορές. Δεν έκανε προπονήσεις, όχι αυτερνίστηκε. Και τι έγινε που δεν έκανε. Τετάρτη, Πέμπτη δεν έκανε. Δεν βγάζει σέντερ φορ που κάνει δύο γκολ και το πετάς έξω. Είναι τρελό, δεν το βγάζει. Καθαρά το βγάζει, θα σου πω γιατί το βγάζει. Καθαρά τεχνικά θα σου πω. Θα μου πει για την κόντρα με τον Άκμπο. Όχι, όχι. Γιατί είδε ότι Άκη είχε κατοχή και βάζει ένα σέντερ φορ που μπορεί να κρατήσει μπάλα. Μια χαρά ήταν η αλλαγή. Θα κρατήσει μπάλα. Σε σχέση με τον Σβιντέσκι που είναι μία επαφή, ο Τσούμπα. Θα πάρει την μπάλα, την κρατήσει, την κουβαλήσει μέτρα. Ο Σβιντέσκι δεν είναι τέτοιο παίχτη. Ο Τσούμπα δεν είναι τέτοιο παίχτη. Καλή ήταν η αλλαγή. Όχι, τρία χρόνια έχει να παίξει μπάλα. Βρήκε την ΑΕΚ με τον Λόπες εκεί. Το πιάσε ο ύπνος. Πολύ καλός ο Κωστένογλου. Το πιάνει όμως ύπνος και δεν αλλάζει τον Λόπες να βάλει τον Κούλτ. Να κλείσει την τρύπα του εκεί. Ναι. Είναι απαράδεκτο. Σου δίνει, σου λέει χτύπαμε από εκεί. Εντάξει, σου λέει μην χάσω και άλλη αλλαγή έτσι. Σου λέει, έκανα το λάθος που έκανε στην αρχή με 3-5-2. Μην την κάνω εντελώς την ομάδα σου ανάκατα. Λέει χτύπαμε από εκεί. Χτύπαμε αλίπητα. Και χτυπάει να πούμε από εκεί. Με ασισταδόρους τον Κρέσπο και τον Βαρέλα. Ο Κρέσπο και ο Βαρέλα ήταν ασισταδόροι του Λιμιού. Μία ασίστ ο Βαρέλα, μία ο Κρέσπο. Ο ΠΑΟΚ όμως συνεχίζει, δέχεται γκολ στα στημένα. Αν θες να το πάμε. Καταρχάς, μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή. Έχεις δει καλύτερο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στο πρώτο ημίωρο? Εγώ δεν έχω δει. Όχι. Δεν έχω δει καλύτερο ΠΑΟΚ. Τι να σου πω. Έφτασε στο ταβάνι, βαράει κόκκι και λες τι ομάδα είναι αυτή. Έτσι. Έχει βάλει τον Καντουρί σε μια θέση χαμάλη. Ναι. Δηλαδή, πάρ τα σακιά, ανέβαστα, κατέβαστα. Σωστό. Χάλασε το ασφαλή. Τον βάζει λοιπόν σε ένα ρόλο που μπορεί να μην φανεί στο παιχνίδι. Χαμαλή και αλλά πολύ χρήσιμο. Αλλά ο Καντουρί ήταν χρήσιμο πάρα πολύ γιατί έπαιζε. Καλά κάνει και το τονίζει γιατί αρκετοί που δεν νιώθουν και δεν βλέπουν. Τον Καντουρί χθε τον έλεγαν ότι δεν έκανε τίποτα. Αλλά έκανε πολλή δουλειά. Έκανε δουλειά του χαμάλη. Ναι. Η οποία δεν φάνηκε. Και αν ο Μπίσες βαρύτητα στα καλά του. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση τώρα. Για να πρέπει να πιάσουμε πολλά έφυγε θέματα. Ο Πέλκα και είδαμε μπαλάρα από τον Πάο. Κάτσε τώρα. Καλημέρα, Δημητράκη. Κάτσε τώρα. Δεν μου λε. Ναι, εάν ο Πέλκα έχανε το πένα του Μπίσεσβαρ και το τέτα τέ του Μπίσεσβαρ με πεσμένο τον Μπάρκα. Ο Πέλκα τα είχαν αυτά. Ναι. Τι θα λέγαμε σήμερα. Γιατί τώρα λέμε άχρε Μπίσε, γιατί ρε ψυχούλα μου δεν το βαλε. Τι θα λέγαμε αν ο Πέλκα έχανε το πέναντι. Και αν ο Μπί, γιατί εγώ θέλω να είμαι τίμιο. Και αν ο Πέλκα έχανε το τέτα τέτ με πεσμένο τον Μπάρκα. Αυτό που Πέλκα τραυματία να δούμε λίγο μπάλα. Ναι, άλλο αυτό. Άστο να δούμε λίγο μπάλα. Απάντηση τώρα. Θέλω. Τι θα λέγαμε σήμερα. Άσε με τώρα. Θα ουρλιάζαμε. Έλα ρε που θα ουρλιάζαμε. Τι θα κάναμε. Θα τον κάνατε αβάντα τώρα όλοι οι φίλοι. Ποιο, εκεί, ποιο το, γιατί τον πίστευα. Μπέκα... Δεν το κάνουμε αβάντα. Το ρίχνουν πινελίκι. Ποιο πινελίκι το ρίχνουν. Κάνει τώρα. Τρία χαφ οχτάρια. Δεν απαντά. Τρία χαφ οχτάρια και ο πίστευα δεκάρι. Γέμισε το κέντρο του. Και πολύ καλά έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το πέταξε το 4-4-2 στον κάλαδο των Αχρήστων στα σκουπίδια και μπάλα είδαμε. Ποιος ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ? Για μένα ήταν ο Λιμιός. Εσύ άσε τι μου θα μου πεις τώρα. Ήταν ο Λιμιός μακράν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Και ασίς και στη φάση που εμπλέκεται ο Λιμιός. Το... Ναι. Ο Λιμιός παίζει με τον άλλο τον Ταμτάκο τον Ροντρίγκο. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Από την άλλη πλευρά ναι, ο Ροντρίγκο δεξιμπάκ. Χθες ο Μάτος έχασε το μάτς. Άντε πάλι ο Μάτος. Ο Μάτος έλειπε. Ο Μάτος σταματήσει το ποδόσφαιρο και θα λέμε για τον Μάτος. Τι να κάνουμε, ο Ροντρίγκο μαζί με τον Εσίτη. Ναι. Όποιος σας τους έφερε στον ΠΑΟΚ, πρέπει να τους πιάσετε, να τους πάτε εκεί που. Μπράγκο. Ο Μπράγκο. Έχει ονοματεπώνυμο. Ο Ροντρίγκο που μας τον παρουσιάσατε, τον καλύτερο δεξί μπακ της Πορτογαλίας που ψηφίστηκε και δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Τον τριπλάριο Μάνταλος, ο οποίος είναι αργός στη γραμμή, με ανάποδο πόδι και τον βάζει μέσα στα δίχτυα.
ο Ροντρίγκο δεν ανέβηκε ποτέ επάνω. Εντολή. Μισό λεπτό. Εντολή. Άστε την εντολή. Εντολή. Άστο, πάω και έτσι παίζει. Ο Ροντρίγκο. Εδώ μάτω ανεβαίνει που είναι φύση επιθετικό. Δεν ανεβαίνει ο Ροντρίγκο. Δεν ανέβηκε ο Ροντρίγκο. Δεν ανεβαίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Και είχε ο Λιμιό και ο Ροντρίγκο στη μέση το Λόπε. Γι' αυτό φάνηκε ο Λιμιό. Ο Λιμιό βάζει το κεφάλι κάτω, άμα βρει χώρο, σαν Ουγγαρέζικο. Άλλο και θα κάνει σέντρα. Αυτή είναι η Βιόλα. Εσύ είστε εδώ σε χθε. Αυτή, αυτή είναι η Βιόλα του. Εντάξει, τι κάνει ο Εκστρέμ. Ωραία. Αυτό δεν κάνει. Ο Εκστρέμ. Βγάζει, βάζει το κεφάλι κάτω. Τριπλάρι, ναι. Μπαίνει η περιοχή, σουτάρι. Τι κάνουν οι Εκστρέμ. Κάτσε, φίλε, άμα δεν ήταν ο Λιμιό τότε. Θα ήταν ο Κριστιανό Ρονάλντο. Μην τον κάνει τον Ρονάλντο το Λιμιό επειδή βρήκε τον Λιμιό. Ναι, αλλά δεν θα τον υποτιμήσω εγώ ή τον υποβαθμίσω κιόλα. Χθε ήταν ο κορυφαίο. Τι να κάνουμε τώρα. Και κάνει. Να αναιρέσουμε γι' αυτό. Και κάνει λοιπόν ο. Α, ορίστε, καλημέρα που λένε κορυφαία εμφάνιση Λιμιού λέει δύο ασεί. Κέρδισε και το πέντε. Βρε του γαλάνι τα στατιστικά. Το πέντε το κέρδισε ο Καντουρί, δεν το κέρδισε ναι. Ο Λιμιό. Άσε ναι. Του γαλάνι τα στατιστικά που δίνει 200 ευρώ το μήνα στα παιδιά. Και ανάγκασε και τον Κωστένογλου να αλλάξει πλευρά, λέει. Και τον Μπακάκι, λέει εδώ ο πέρα. Ο Κωστένογλου έκανε κοουτσάρισμα. Δηλαδή, ο Κωστένογλου έχει 3-5-2. Βλέπει το Λόπες τον τρυπάνει από εκεί. Τρώει τον γκολ. Αμέσως το αλλάζει. Το γυρίζει 4-2-3-1. Πετάει από τρίτο στόπερ τον Μπακάκι δεξιμπακ. Πετάει τον Αλμπάνιο έξω αριστερά, τον Παολίνο έξω δεξιά και ο Τωμάνταλο δεκάρι. Πάει κάπως να του βγει, δεν του βγαίνει. Το ξαναγυρίζει μετά. Το ξαναγυρίζει μετά. Το κάνει 4-4-2. Για κουμάκι Λιβάγια, Ντέλετιτς δεξιά και Μάνταλο αριστερά. Ο δικό σου με βγάζει τον καλύτερο center for και, ναι. Και μου βάζει τον Ακπομ. Θα μου πει άμα βάζει τον κόλλο Ακπομ. Εσύ λες καλή κίνηση. Λένε καλή κίνηση. Δεν βγάζει center for που κάνει δύο γκολ. Εκεί την ώρα για μένα στο 65 που λες, ο ΠΑΟΚ αν θα έπρεπε να κάνει μια καλή αλλαγή να φορτώσει λίγο τα χαφ γιατί έχει χάσει την μπάλα. Καλά έκανε και τον έβαλε τον Τζούμπα. Και άλλο θα κάνει. Και χάρη, γιατί να βάλει χαφ. Τρία χαφ εναντίον δύο ναι, παίζανε. Βάλε ένα εξάρι καθαρό αιμοκόφι. Βάλε τον Εσίτη. Βάλε τον Εσίτη. 20 λεπτά. 20 λεπτά. Φυσικά βάλε τον. Πάρ τον να πάρει μονομαχίε. Πάρτο να κερδίσει λίγο την μπάλα. Κοίταξε να δεις, ναι. Το δεύτερο γκολ που τρως είναι από φάουλ ξεκάθαρο. Ναι, εντάξει, ξεκινάει, okay. Άστο γκολ. Αυτοί παίζουν δύο σεντερφόρ. Πώς το λένε, ο Λιβάγια με το Γιακουμάκι. Και εσύ έχεις δύο στόπερ. Ναι. Εκεί πέρα δεν έχεις καθαρό εξάρι όπως λες. Ακριβώς αυτό. Έχεις τρία οχτάρια που κάνει οχτάρι. Δεν μαρκάρει. Τι αμαρκάρει. Ακούστο δεν μαρκάρει. Και πέφτει ο Κρέσπο 2-2. Και την τρώει να πούμε και γίνεται. Άρα συμφωνείς με αυτό σου λέω. Εκεί βάλε στα χάφ ένα εξάρι να βοηθήσει λίγο και πίσω. Να σε κάνω. Ένα-δύο είναι το και ο Φουγκάρας τι να βάλει. Να βάλει τον Αγκούστο σου λέει. Τον Μπόκο Λόκο να βάλω εκεί πέρα τώρα μαζί. Να παλέψει με τον Ταρζάν. Για 20 λεπτά εντάξει. Σε εμά με την ΑΕΚ την οποία αυτή στο πρώτο μήκο την έκανε. Δεν κοουτσάρισε σωστά ο μάγκα σου. Έκανε στο θέμα των αλλαγών λαθάκι. Δεν κοουτσάρισε. Αλλά γενικότερα το στήσουμε τα καλό η ομάδα έπαιξε καλά. Πήρε την ταυτότητα στο κοουτσάρισμα ο Γουρλωμάτη ο Κωστένογλου να πούμε. Λε. Ναι, αλλά το στήσιμο του στην αρχή ήταν φανταστικό. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έστησε την ομάδα πάρα πολύ καλά. Έπαιξε 30 λεπτά πολύ καλά. Όταν αρχίζει το έργο να ψάχνεται ο άλλος και να δημιουργεί, αυτός στο κοουτσάρισμα είναι Μπάγεβιτς. Ναι. Ναι. Εγώ πάντως ο Κωνσταντίνος που κάτι δεν είδα την ΑΕΚ να κάνει τρομερά πράγματα. Όχι. Δεν είδα την ΑΕΚ. Έβαλε τον κόλλα στη μέρα που ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει πρόβλημα. Γιατί το έχει αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ στα κόρνερ παίζει man to man. Στα στημένα, στα φάουλ παίζει ζώνη και παίζει μια διαγώνια κιόλα ζώνη. Και έχει πρόβλημα. Ποια στημένα, όταν αμήνεται. Όταν αμήνεται. Ναι, στα φάουλ. Στα φάουλ. Ναι. Στο κόρνερ παίζει man to man. Κανονικά πιάνουν καθένα τον παίκτη του. Αλλά στι στατικέ φάσει παίζει μια περίεργη διαγώνια ζώνη που την πληρώνει συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Να πάρει την προπόνηση ναι. Και να πει στον προπονητή να σου κάνω μια ερώτηση, ρε παιδάκι μου. Γιατί τρώμε τα στημένα. Δεν το έχουν δουλέψει ακόμα καλά. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά πάντοτε βγαίνει ένα παίκτη. Για ποιο λόγο εγώ. Στα στημένα μπροστά είμαι κίνδυνος και πίσω να την τρώω να πούμε. Ναι, γιατί? Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στα στημένα χτυπήματα έχει δύο συμπεριφορές. Την επιθετική που είναι πολύ καλή. Σωστά. Και την αμυντική που είναι εντελώς άθλια. Και είναι κακή και από τα φιλικά. Και τη βλέπουμε. Λέμε ότι αυτό είναι το διαχείριο στένα του ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω. Αυτό είναι και τον παραδόπιστο. Ποιος είναι το Βαρέλα. Αγώθηκες με τον Βαρέλα. Τον έφαγες. Τι έγινε, η γυναίκα πάει τώρα στη θύρα. Δεν ξέρω τι έκανε. Ο Βαρέλα κάνει λάθη κομβικά σε κάθε μάτσα. Άλλο ρωτάω. Η γυναίκα με το παιδί πάει στη θύρα 4 να κάνει αου αου αου. Και τώρα πώς δεν θα νιώθει ο Παναγιώτης. Μόλις πήρε τα λεφτά η κυρία Βαρέλα, ναι. Δεν πάει αου αου στη θύρα 4 να πω. Σου λέει χορτάσαμε τώρα. Χορτάσαμε. Άρα πάω, έχεις δει.
Λοιπόν, για να τελειώνουμε μετά του ΠΑΟΚ, εγώ το ξαναλέω, σήμερα είμαι σκασμένος. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο θύμισε πώς έπαιζε πέρσι η ΑΕΚ με τον Άγιαξ, ΑΕΚ, Άγιαξ, ΑΕΚ, Μπενφίκα. Ναι. Και πήγαιναν οι φίλοι της ΑΕΚ και έβλεπαν μια ανώτερη ομάδα καθυλωμένη. Σωστός. Έπρεπε να τελειώσει το μάτς. Εκεί είμαι σκασμένος και η φάση που βγήκε για μένα είναι το πέναντι. Όταν δεν βάζει το πέναντι, δεν είναι ότι χάνει το 0-2, είναι ότι δίνει ψυχολογία και στου άλλου. Μεγάλη απόκρουση του Μπάρκα στο σουτ του Άγιαξ. Αν νόμιζε στο πέναντι, γιατί πήγε το Κάρι. Είναι μια μεγάλη απόκρουση εκεί. Στο σουτ του Τσούμπα. Μεγάλη απόκρουση. Τέλος, πάει μπάλα στο γάμα και τη βγάζει. Πάει στο ένα μένα τον τριπλάρι έτσι όπως γουστάρω το center for, ναι. Και την πετάει με φάλτσα και πετάγεται σωστό, να πούμε σωστό. Και το βγάζει. Ο Μπάρκας έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς έκανε. Ο Ζίβκοβιτς ένα γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ και το ακυρώνει κακώς γιατί ο Λιμιός μάρκαρε. Δεν το ξέρουμε αυτό ρε αγόρι μου. Θα το δεις. Τι θα το δω αφού κάνει την, κάνει την απόκρουση κάνει του αγώνα. Αν έπαινε μπάλα μέσα, αν έπαινε μπάλα μέσα θα μετρούσε γκολ κανονικά. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Τίποτα δεν λέει κανένα. Ήταν πολύ καλή απόκρουση. Τα άλλα δύο γκολ δεν ευθύνεται καθόλου. Τι να ευθύνεται. Ναι. Με την μπάλα με κενά δίχτυα βάλαμε ουσιαστικά γκολ. Τι να ευθύνεται. Και στη ζώνη στο φάουλ και στο σουτ του Ντέλετιτς. Λοιπόν, 2-2 το μάτς για τον Ουδέτο ήταν υπέροχο το παιχνίδι. Για μας είμαστε σκασμένοι. Εγώ έτσι. Έχω δει από την αρχή Άγιαξ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή κάθομαι και ευχαριστιέμαι. Πρόσεξε. Ναι. 2-2 με τον Άγιαξ, 3-2 με τον Άγιαξ. Έτσι. 2-2 με τον Άρη, 3-2 με τον, ναι. Με τον Ατρόμητο. 2-2 με, τον, με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η χαρά του γκολ γκολ και του over, έτσι. Βέβαια. Ναι, αλλά άμα δεν λύσει το πρόβλημα στην άμυνα, πρωτάθλημα δεν βλέπεις. Ας μη δεις. Τι ας μη δω. Η ομάδα φαίνεται. Είδα και τον Ολυμπιακό 60 λεπτά. Άσε καλά, ναι, οκ. Okay. Άσε η ομάδα δείχνει ότι έχει ψηλό ταβάνι. Άσε, με... άσε η αιμορροίδα τους με τη Λαμία. Ναι, okay, άσε ρε φίλε. Okay. Είδα και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, εντάξει, είσαι 2 βαθμούς πίσω. Είδα και τον Ολυμπιακό. Σαν ξεψυχισμένος είναι. Βρε 2 βαθμούς πίσω. Ο Παντελής Ζερβός, πριν πεθάνει. Στην ανηφόρα. Άσε με καημένε τώρα. Εγώ χθες είδα και τον Ολυμπιακό να πούμε. Να σκάσαμε, αλλά έδειξε η ομάδα ότι έχει καλό ταβάνι και ο Αμπέλ Φερέιρα λοιπόν έδειξε ότι το αλλάζει. Το γυρίζει. Το γυρίζει. Έβαλε εγώ το τώρα θα κάνω μια ερώτηση. Για κάτι να. Αναγκάστηκε να το κάνει με την απουσία ας πούμε του Πέλκα. Και με το συνάχη του Σφίντελφερ, Σφιντέλσκι. Δηλαδή λέει ο Ποκολόγκο, κοίταξε Κωστή αυτό σε 90 λεπτά. Δεν μπορούσε να παίξει. Καλά σε είπε ο Ποκολόγκο. Αν ο Σφιντέλσκι δεν είχε τη γρήπη. Ναι. Και ήταν ο Πέλκα στα καλά του. Θα την άλλαζε τη βιόλα. Θα δούμε. Δηλαδή, μήπως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Εγώ πάντως ο Σβιντέσκι θα τον έβγαζα. Ποιον? Στο 67 που τον έβγαλε πόσο. Θα τον έβγαζα, ναι. Θα έβαζα ένα ξεκούραστο φορ. Διέκρινες κόπωση. Όπως είδα κόπωση και στον Ερκαντουρί. Και γι' αυτό λέω ότι εκεί θα έβαζα ένα εσίτ και θα κούμπονα λίγο την ομάδα ακόμα πιο πίσω. Ο Καντουρί κάποιο με έπαινε να δεν μπορούσε να. Ο Καντουρί όταν γεννήθηκε. Πήγε ο γιατρό στη μάνα. Και τι του είπε, λέει, κουρασμένο παιδί γέννησε. Γεννήθηκε το παιδί καλά. Καλά, αλλά θα ζήσει, θα κάνει, θα ράνει. Αλλά γεννήθηκε με ένα πνευμόνι. Άντε πάλι. Ναι, το άλλο. Τώρα φύγε το άλλο... πίσευμα, πήγε στον Καντουρί το πνευμόνι. Δηλαδή, δηλαδή όταν παίζω εγώ με 3 χαφ και ΑΕΚ με 2 και κουράζει το δικό μου χαφ και άλλοι χαφ. Ναι, αλλά έκανε το χαμαλί και εσύ το είπε νωρίτερα, κουβαλούσε τα σακιά. Και άλλοι χαφ τη ΑΕΚ είναι αργοί και οι δύο. Και ο Κρίστισιν και ο Γαλανόπουλο. Απόλυε για την ΑΕΚ τη τελευταία εμεί ο Σιμόε. Θα βλέπαμε ίσω και άλλο παιχνίδι. Ο okay, ναι, ήταν ο Σιμόες και ο Ολιβέιρα. Εντάξει. Όχι εντάξει. Εντάξει, okay. Και ο Ολιβέιρα ήταν απώλεια για την ΑΕΚ. Εφόσον έφαγα γκολ σε στατική φάση, μπορεί να μου το έβαζε ο Ολιβέιρα, δεν το βάλει ο Τσιγκρίς, ο Ιησούς Χριστός. Εκεί έδειξε ότι η ΑΕΚ πρέπει να απομανταλοποιηθεί. Ο Μάνταλος δεν είναι ο φυσικός ηγέτης της, ένας παικτάκος μετά τον τραυματισμό δεν πήρε τα πάνω του, μέτρια κατάσταση. Μάστε. Λοιπόν, ευχαριστήθηκες ποδόσφαιρο. Πολύ. Σου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Κυλάρισα. Κυλάρισα, θα πάμε μετά το break στη Λάρισα, ρε μαγάσα. Θα πάμε μετά το break στη Λάρισα, αλλά πρώτα να σας πω ότι έχω τη λύση για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση με πραγματικά απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και αν τα χρειάζεται μόνο για συγκεκριμένες μέρες, θα σας πω και ένα κολπάκι για να ξεκονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη την ημέρα και εκτός συνέπειας 10%. Έτσι απλά λοιπόν, volton.gr ή καλείτε στο 11300. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Την προηγούμενη εβδομάδα λέει ήταν όλοι Άρης, χθες ήταν όλοι ΑΕΚ, τώρα θα είναι όλοι Αστέρας Τρίπολης. Τελικά ο Σιδερόπουλος τι ομάδα είναι θα μας πείτε ρε παιδιά.
Γιατί αν ήταν και φάουλ θα έδινε ή τουλάχιστον θα το φώναζε στον βαρίστα. Για μένα ο Σιδηρόπουλος είναι ύποπτος θες. Έτσι το λέω δημόσια, είναι ύποπτος. Σαγοράκι, πες τα φίλε. Δεν γίνεται να μην δεν βλέπει τον ορισμό, την επιτομή του καθαρού φάουλ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε παιδί, μα μην δεν το βλέπει αυτό. Αυτό το βλέπει και ένα που δεν νιώθει, αλλά τον κλαδεύει, τον ρίχνει κάτω. Τελείωσε. Ούτε μπάλα βρίσκει ο Κρίσης. Βιομηχανία, ναι. Κλάματο. Δεν είναι βιομηχανία κλάματος, Κωνσταντίνε. Είναι η λογική εξέλιξη πραγμάτων. Να σε κάνω, ρε φίλε, πήγε και πέφτει ο Κρέσπο μετά. Οι δύο εναντίον. Ναι, ναι, αυτό γίνεται μετά. Δεν έχεις νωρίτερα. Κόφτη, τα οχτάρια σου δεν κόβουνε. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Ωραία. Γιατί την κρατά να ακούσω την μπάλα τόσο πολύ. Ναι, αλλά γίνεται φάουλ όμως. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Το σβήσουμε, το διαγράψουμε και δεν το βλέπω άλλο. Τώρα ακύρωσε την ΑΕΚ γκολ τώρα και σου για το φάουλ. Πλάκα μα πιο ακύρωσε τώρα. Θα τα κάνει ίσα και όμοια. Ίσα και όμοια είναι. Καλημέρα. Ο Λιμιός, ποιο είναι εκεί που μαρκάρει. Πέφτει του πάγου, ακούστε ποιο είναι εκεί. Πού, σε ποιο φάση. Δεν το δίνει το βαρ, στον κόλ του Μάνταλου. Στον κόλ του Μάνταλου, ο Λιμιός είναι εκεί κάτω. Το Λιμιός, ναι, ξεχάστηκε ο Λιμιός. Το Λιμιέ, ξεχάστηκε. Δηλαδή το είδαμε εμείς από μια φωτογραφία από το πουθενά που τράβηξαν τη ΣΑΕΚ και δεν το είδαν οι παρίστες. Δεν σου είπα τον κόλ του πάγου με τον Άρη, είναι γκολ. Ναι, αλλά. Αυτό γιατί να εγώ δεν μπορώ να το ισχυριστώ όμως 100%. Από τη στιγμή που μου λένε ότι έχουν γραμμή αυτοί, τα βλέπουν. Άρα αφόσον έχουν γραμμή, πάω μαζί του. Τι να κάνω. Είμαι καλοθελητή. Το ίδιο λέω και για αυτή τη φάση. Θα είδα τη γραμμή. Βιομηχανία κλάματο μανούλα. Καλημέρα, βαριές φανέλες. Έλα, τώρα σταματήστε. Χαιρετίζουμε το Δήμο από τον Κορινόλε που είμαι πρωτοπόρος, αλλά δεν σε βλέπω πολύ καλά, Δήμο. Να ξέρεις, την ομάδα δεν τη βλέπω να τραβάει πολύ τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό και μετά κατηγορήσουμε στους άλλους. Είδες καθόλου Ολυμπιακό Λαμία. Όλο το μάτς. Όταν τελείωσε το ημίχρονο. Τα ζώα μου αργά. Με πήραν 3-4 φίλοι του Ολυμπιακού από Αθήνα και μου λένε τι κάνει αυτό, κοιμάται. Ναι. Τι να κάνει, παιδιά. Έκανε rotation, εντάξει. Ναι, εντάξει, λέει πολύ χαλαρά. Πάμε, δεν έρχομαστε στα δεύτερη πάνω στην μπάλα. Ναι. 5-4-1, αυτοί μας κλείσαν τους χώρους. Γιατί δεν πετάμε δεύτερο center for, τι περιμένει να πάει στο 70 να πετάξει δεύτερο center for. Φοβόμαστε τη Λαμία κτλ. Ήρθε τον κόλπο στο 60. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός μου φαίνεται και λίγο ανέκρηκτος. Μου φαίνεται λίγο. Ο Ολυμπιακός σου έχει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Ναι, και δεν θα προσπαθεί να κάνει συντήρηση δυνάμεων, εγώ λέω, αλλά θα το πληρώσει. Ανέκρηκτος. Έχουμε και Άρη Ολυμπιακό, θα το δούμε, το συζητήσουμε προσεχώς. Εντάξει, Άρης Ολυμπιακός, οι Αριανοί ό,τι γκολ μπαίνει να το πανηγυρίζουν. Ένα. Γιατί είναι Κωνσταντίνε σε τέτοιο. Είτε το φάνητε το βάλουν, οπα. Θα το πανηγυρίζουν. Γιατί είναι Κωνσταντίνε. Γιατί τώρα. Ευκαιρία για τον Άρη να ξεκλίνει. Αυτό που ακούγεται γύρω-γύρω από το όνομά του είναι για μένα. Ναι. Είναι ευκαιρία. Εντάξει. Πάρ το αποτέλεσμα και βγες την άλλη εβδομάδα εδώ να δω τι θα πεις και εσύ και εγώ και όλοι μας. Άντε και το ξεπλένει. Ναι. Και σου δίνει η ευκαιρία να το φτάσεις μετά τον Ολυμπιακό, τον περάσεις. Τι να κάνει. Ο Αριανός αυτή την Κυριακή μην πάει στο γήπεδο. Για πάμε για ψάρεμα. Ναι, ναι. Πάει για ξέρω εγώ πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη λίγο. Άρης Λάρισα 2-3. Άκου εμένα. Ωραίο γκολ. Το δώσαμε. Ναι. Εσύ δικαιώθηκες και ακόμα περισσότερο γιατί είπες ότι ο Άρης μετά από επιτυχία στην Τούμπα δεν παίρνει αποτέλεσμα. Ποτέ δεν παίρνει αποτέλεσμα. Μένει εκεί. Ναι. Όπως έμεινε ο Ιντέγε εκεί. Ο Ιντέγε έφαγε πάρα πολύ αρνητική ενέργεια από όλους μας και το πλήρωσε. Όπως και άλλοι τρώνε αρνητική ενέργεια. Για τον Πασχαλάκη θέλεις να μου πεις. Και από τον Βαρέλα. Από την έφαγε από την. Ναι. Τρώνε αρνητική ενέργεια. Ο Βαρέλα και από μένα έφαγε πολύ. Βαρέλα από σένα. Παραδόπιστε. Εντάξει. Επειδή σ' άκουγα έξω τι έλεγε. Παραδόπιστε Βαρέλα. Πού είναι η γυναίκα να πάει. Στη θύρα 4 να κάνει ουάου με το παιδί να πούμε. Μήνυμα, Νικόλα πες ο κουμπάρος σου ότι όλη η οικογένεια σύσσωμη του Βαρέλα ήταν δίπλα μου στο μάτς με τον Άρη. Πού? Στην Τούμπα. Πού? Στην 4. Στην 4, ναι. Έκανε ουάου. Όλη η οικογένεια ήταν σύσσωμη και τα παιδάκια στην 4. Έτσι. Με τον Άρη. Τα τάισε εκεί πέρα. Τα τάισε, αλλά σου λέει ο άλλος εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Άμα είναι, το παίρνω πίσω. Μπράβο, μπράβο Κωνσταντίνε. Άμα είναι και η Βαρέλα εκεί. Πάοκ, το παίρνω πίσω. Αυτός ο Ασλαμάς λέει που έχει το κουμπαράκι σου λέει το βράδυ είναι τόσο αντιπάοκ και τόσο αντιλίβερπουλ που στο τέλος σε κάνει να συμπαθεί τον Πάοκ ακόμα και δεν το χωνεύεις. Και τη Λίβερπουλ. Ναι. Δηλαδή τόσο πολύ όλα τα βλέπει. Τον τερματοφύλακα που έβαγε εκείνο το στραβό τον γκολ. Ναι. Το σταύρωσε. Του φταίγαν τα γάντια που είχε τον Άι Γιώργη. Πρέπει να περνάει πολύ δύσκολες στιγμές ο Ασλαμάς τελευταία χρόνια, φίλε. Αλλά εδώ να το στηρίξω. Δηλαδή ο Πάοκ Νταμπλούκο Αίτο, η Λίβερπουλ Champions League πρέπει να τραβάει τρελό καηλέ. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Οι ομάδες που δεν συμπαθεί γιατί δεν υποστηρίζει. Εγώ έχω Πάοκ στην παρέα μου πολύ. Ναι. Αλλά πρέπει να έχω και έναν. Αντί να αυτό είναι αντί, δεν είναι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο Βικελίδη, γιατί εγώ διαφωνώ ότι ο Άρης έχασε δίκαια. Μου έλεγε έξω. Ο Άρης δεν έχασε δίκαια. Ο Άρης έχασε δικαιότητα. Όχι, δεν έχασε δίκαια. Ήταν δεν καλύτερη ήταν, ομάδα στο χορτάρι. Δεν ήταν ατυχία, ήταν αστοχία στο μπροστά. Τι αστοχία που από το μισό μέτρο δοκάρι. Το ματς, το χασί άμυνα, δεν το χασί επίθεση. Εκείνη είναι η αίστασή μου. Ο Ιντέγε και έκανε, Ιντέγε πολύ, έκανε μαγιά στην προηγούμενη φορά. Ξαναβγήκε να κάνει μαγιά και αρνητική ενέργεια έπεσε πάνω. Βάζω δύο γκολ. Ναι. Ωραία, έχω 2-0 τη Λάρισα. Ναι. Πέσω στην έδρα μου. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά τι λέμε, ρε Κωνσταντίνε, εμείς από την αρχή τη χρονιά. Εδώ μαζί και όλοι σχολιάζουμε. Ο Άρης είναι light ομάδα. Δεν έχει καθαρά εξάρια να λέξει το αριθμό του αγώνα.
Λείπει ο Σάσα. Ναι. Και ποιο με τον Αμπούμπα το παιδάκι αυτό, τι πήρε να κατήσει τον ρυθμό Άρη. Να προσέχανε ναι. Οι Αριάνοι. Εμένα με κάτσε, πήρε... έχει ο Άρης. Άνθρωπο. Κάτσε, έχει ο Άρης. Ούτε εσύ έχει κάτσε. Εγώ σου λέω για τον Άρη, άσε με τι έχω. Κάτσε, έχει ο Άρης. Ούτε εσύ έχει κάτσε. Ούτε εγώ έχω κάτσε. Όχι. Ούτε. Αφού δεν έχεις ο Κάτσε εσύ... λοιπόν από το 15 στο 35 με τον Ουάρτα ήταν Τσάβη και Ινιέστα. Ωραία. Ναι, του έβαλαν στα δίχτυα. Εξηγώ. Ναι. Μίλησα με έναν άνθρωπο. Θε να πούμε ποιο μίλησε. Θα το πω. Μίλησα με έναν άνθρωπο. Θα το πω. Μίλησα με έναν άνθρωπο. Βρε Σιθόδωρε, δεν ήξερες με ποιο μιλάς, αγόρι μου. Ο άλλος χειραψία του έδωσε και κόντρεψε να κρεμιστεί η τούμπα. Διαλύθηκε το σύμπαν. Πριν το βρε Σιθόδωρε. Πριν το μάτς. Πριν το μάτς μίλησες κιόλας. Καταλάβατε, παιδιά, τι σου λέω. Oh. Θα φάτε γκολ από τη Λάρισα. Του το είπαμε. Αυτό το ήταν καραντί. Γιατί θα φάτε γκολ από τη Λάρισα. Ναι. Γιατί ο Τερζής εκεί στη Βέρεια μάζευε ροδάκινα. Και τον κάνατε προπονητή. Αυτά φοβάμαι. Ναι. Αυτά φοβάμαι. Τώρα ο Τερζής ξαφνικά είναι ροδακινάς. Είναι ευάλωτος ο Τερζής. Γι' αυτό λέγαμε αλλάξε πάρτε προπονητή ο κανονικό. Ο Τερζής ναι. Μάζευε ροδάκινα. Και τώρα τον με πήρε... τον Πάο και με τον Παναγό δεν μάζευε. Τώρα τα μάζευε. Μάζευε ροδάκινα. Ναι. Θα σου πω γιατί μάζευε ροδάκινα. Ναι. Έχει τον Ντουάρντε. Ο Ντουάρντε. Άμα ο μαύρος Κουλιανός. Άμα κάτσει με τον κόκκινο στην ταβέρνα. Ναι, θα φάει πιο πολύ. Ο ταβερνιάρης θα πει: παιδιά, κλείνει την ταβέρνα. Τελειώσαμε, κλείνει. Τα φώτα σβήσανε. Ντουάρντε κόκκινος ο βράδυ. Ένα-δύο καταπληκτικό. Ναι. Βάλανε το αμπαμπαμπαμπαμπαμπα. Εντάξει, παιδάκι 20 χρόνια τώρα το βάλανε. Παιδάκι 20 χρόνια τώρα. Το βάλανε είναι λέει καθαρό. Εγώ δεν είδα να κόβει ούτε με βάλε ούτε αυτό στο ματίγια. Ρε άνθρωπε. Άρα συμφωνούμε, Κωνσταντίνε. Στην ομάδα που έπεσε στο εξωτερικό ο Βέλεθ. Έπαιζε χαφ. Στην Πολωνία και στην Ταραγώνα, λέει. Δηλαδή, ρε Αριάννη, βρε Γκάλιδε. Βρε Μητρούδιδε. Βρε Άμπαλι. Μου βγάζετε σε αντεπίθεση το Βέλεθ από τα στόπερ με τον Παλαθηναϊκό και κάνει τον γκολ. Ωραίο. Ναι. Στην Τούμπα μου βγάζετε το Βέλεθ σε αντεπίθεση με το Φετβαζίδη για να κάνει αντεπίθεση να χτυπήσει τον Μπάουκ στην κόντρα. Ναι. Ωραία. Στοιχεία χαφ έχει. Έχει στοιχεία χαφ, ναι. Έχει τον Ανέστη Βλάχο στον πάγκο. Αντί να ξεκινήσεις Ανέστη Βλάχο, Ρόουζ, τους δυο μπακ, Βέλεθ μπροστά από αυτούς. Ναι, εδώ θα συμφωνήσουμε φίλε. Βέλεθ. Θα συμφωνήσουμε εδώ, τι να σου τι πω. Τι σημαίνει Βέλεθ, Καρυπίδη και Τερζή, τα ροδάκινα. Σημαίνει ότι και στα τρία γκολ της Λάρισας δεν υπάρχει εξάρι ανάμεσα από τα center back. Ναι. Και τα τρία θα τα καθάριζε ο Βέλεθ. Άντε λοιπόν πάρτε... τις φανέλες. Κοίταξε, του. Άντε τώρα. Στο 2-2 είναι ποιο. Καθαρό λάθος του Ρόζο που χάνει τον Νούνιτς. Του βγαίνει από τον μπροστά, ούτε καταλαβαίνει που έρχεται. Ρε, τι με την προβολή. Ο Νούνιτς από... ο Ρόζο νομίζω ότι είναι, κάνει βόλτα στο λιβάδι και είναι το Νούνιτς που βάζει τον γκολ. Καταρχήν δεν πρέπει να παίζει ο Ντεφορμέ Ρόζ και να μένει έξω δελυζήσεις. Σωστό αυτό. Ένα το κρατούμενο. Σωστό αυτό. Δύο κρατούμενα. Ναι. Δεν βάζω αμπαμπού μπαμπαμπαμπα. Ντουάρντε. Τη στιγμή... αλλαγή τον έβαλε τον Ντουάρντε. Ναι, κανένα από του δύο. Τη στιγμή. Ποιο να βάλει. Τη στιγμή το Βέλεθ. Ωραία, Βέλεθ και στε του Ντουάρντε αφού τον έβαλα αλλαγή. Εντάξει, καλά. Ντουάρντε, έτσι όπως ήταν η ομάδα, ναι. Αντί να βάλει τον Μπα, θα βάλει Ματί για Βέλεθ. Ωραίος. Γκάμα την κοινή, Φετβαζίδη, Ντέγε. Έτσι σου τελειώσαμε. Έτσι σου δεν τρως γκολ με αυτού. Δεν τρως γκολ. Δεν τρως γκολ γιατί τα χτυπήματα τη μπάλα και στον αέρα σε παίρνει κεφαλιά. Ο Βέλεθ. Πώς το λένε, ο Ουάρντα, ναι. Την πιντάει. Και ο άλλος στη σέντρα δεν πατάει ο χαφ περιοχή να γίνει σαν τρίτος να κλείσει και έχει τρία γκολ. Γιατί λείπει το εξάρι. Άρα έχει... ναι. Λάθος και αποχώρηση του Μπάσα. Γιατί χθες ο Άρης είναι ξεκάθαρο ότι έφαγε γκολ και γιατί δεν έκανε σωστή χρήση του υλικού του, αλλά γιατί δεν είχε και παίχτες. Ο Μπάσα ναι. Είναι ένας μέτριος. Και ήταν και καντεμάκος, να τα ναι. Λέμε και αυτά. Εντάξει, και εμένα ξέρεις, με πήραν τηλέφωνο το κουμπαράκι μου το άλλο, το Αριανάκι το άλλο. Και μου λέει, το φάουλ λέει στην Άκλε δεν το έδωσε. Ναι. Που λέει είναι. Το παραδέχτηκε, βεβαίως είναι Μάρς. Ναι. Το δικό μας λέει που το είδε λέει στο τέλος και δεν μου έδωσε το πέναντι. Που είναι η φάση 50-50. Έλα τώρα. 50-50. Θέλουν να κάνουν. Πρόσεξε. Γιατί έχει αλλάξει επίπεδο τώρα, είσαι σε άλλο λέει. Θέλουν να κάνουν φιλία. Ναι. Ήπλε. Ναι. Θέλουν να κάνουν φιλία οι Αριανοί με τον Ολυμπιακό. Θέλουν. Περίμενε. Θέλουν ναι, ή έχουν. Ναι. Και έχουν. Ναι. Και έρχομαι εγώ και λέω. Παίζω Άρης Ολυμπιακός. Παίζεις. Ωραία. Στο μάτς Άρης Λάρισα υποτίθεται ότι εγώ θα έχω μια αβάντα. Υποτίθεται. Ναι. Ναι. Παίζω λοιπόν με τη Λάρισα. Κάνω τα λάθη τα δικά μου και στο 92 γίνεται ένα μπέναλτι. Σέντρα χτυπάει στο χέρι και πάει διαιτή στο βαρ. Ναι, γυρίζει την μπάλα πίσω, τη φάση πίσω. Δύο φάσει πίσω. Δύο φάσει πίσω ακριβώ και βλέπω. Και δίνει ότι, και βλέπω ότι σπρώχνει τον τώρα. Τον σπρώχνει. Ναι. Πού είναι η αβάντα του Ολυμπιακού στον Άρη για να το κάνω εγώ πλάτε. Να τα μα. Πού είναι. Να τα μα ο Κωνσταντίνο εδώ τώρα. Μια χρονιά. Ναι. Άρα δεν είχε αβάντα. Μια χρονιά.
Και στην τελική σου πω κάτι. Ναι. Εφόσον κουλουριάρης Ολυμπιακός. Για να κάτσω ναι. να χάσω εγώ από τον Ολυμπιακό. Πού είναι το προηγούμενο παιχνίδι να πάρω την αβάντα μου. Δεν θα χάσω άτσα από τον Ολυμπιακό, να ξέρεις. Ναι. Θα γίνει εδώ σαν σημάς την άλλη εβδομάδα. Ε, τότε δεν, δεν θα χάσω. Θα σας βουλώσει τα στόματα αν δεν χάσεις. Φυσικά όλους. Α, και μπράβο. Σένα και όλους. Ναι, στα γκολ του Άρη θα πανηγυρίζεις. Φυσικά. Οι Αριανοί δεν πανηγυρίζουν. Αφού δεν είναι εχθρός μου ο Άρης, εμένα ο Ολυμπιακός είναι. Παιδιά Αριανοί. Γιατί ακούσε, ψέματα να πούμε. Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς ο Όφι δεν το πιάνεις φέτος. Όφι. Ναι, ο Όφι δεν το πιάνεις. Θα πιάσει το Βόλο. Θα μπει ξάδι. Για τον Άρη ή match play out. Αρχίσαμε από την έκτη αγωνιστική. Ναι, η κορυφή περνάει το Βικελίδης Μπεκάτσα μου. Ο Δήμος είναι φόλα γάβρος, αλλά είναι φαν του Μπεκάτσα. Πού είναι λοιπόν ο Μπεκάτσας? Πού είναι ναι. λοιπόν η αβάντα του Ολυμπιακού στον Άρη? Αλλά πριν το match με τον Ολυμπιακό, κύριε Αριανή, που κάνετε magic live στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Δεύτερον, όταν έπαιζε ο Κόκαλης και ήθελα να κάνει αβάντα. Κοιτούσε το πρόγραμμα. Παίζει άκου, πολύ μπροστά, ε. Παίζει προοδευτική Ολυμπιακός. Αλέφαντος στην προοδευτική. Μπαλάρα ο Αλέφαντος στην αντεπίθεση. Μομαδάρα ο Ολυμπιακός. Στο 90 δεν του, είναι 0-1 και δεν του δίνει πέναλτι. Στο 0-0. Στο 92 το έφαγε. Ο Αλέφαντος. Στο 92. Στο 90 δεν του δίνει πέναλτι. Να κάνει το 1-0. Να κάνει το 1-0. Δεν μιλάει ο Αλέφαντος. Λέω Νίκο, γιατί δεν μιλάς. Τι να μιλήσω. Λέει, θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη. Λέω, γιατί δεν μιλάς. Το 99. Και παίζει Ηρακλής προοδευτική. Πόσο έληξε. Κέρδισε προοδευτική. 0-1 η προοδευτική. Αλλά... τα φτιάξανε εδώ στις, αλλά... στις τρύπες εδώ του Ηρακλή. Ήταν πιο μπροστά ο Κόκαλης. Τι να κάνουμε εδώ, τώρα αυτός κοιτάζει μόνο την πάρτη του. Χοντρέ! Τώρα κοιτάζει μόνο την πάρτη του. Χοντρέ! Λοιπόν. Χοντρέ! Φτάνει βρε πρωί-πρωί, χοντρέ. Ο Χωσής λέει όταν είναι ήρεμος μια χαρά τα λέει. Σήμερα λέει φτού-φτού, μην το ματιάξω. Σκασμένοι είμαστε όλοι, cool και rap. Φάγατε και την. Τι? Και τη φάπα στο μπάσκετ. Θα σωθείτε στο μπάσκετ. Ε, μαζί με τον Άρη λογικά θα σωθούμε. Θα σωθείτε με τον Άρη. 8 νίκες ψάχνουμε και ίδιο. Ο Άρης ψάχνει μετά από τη χθεσινή 7. 7 νίκες ψάχνετε, 8. Ναι. 7 ο Άρης πλέον. Κέρδισε εμένα χθες. Ναι. Με διαιτησία βγαλμένη από τις παλιές καλές εποχές του Ιωαννίδη. Τι είχαν δηλαδή. 40 βολές βάρες ο Άρης, 35, 12 εγώ. Αδικήθηκες. Και στο τέλος κρίθηκε σε ένα φάουλ το οποίο δεν έγινε ποτέ, ρε φίλε. Μάλιστα. Αλλά κακές ομάδες και ήδη. Κακές. Αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί είναι κακές. Έχω μπαχαμέζο μπασκετμπολίστα εγώ. Τώρα αν σου λέει κάτι, 2-10 σηκώθηκε ένα καρφός μόνος κάποια στιγμή σε μια βάση και έσυλε την μπάλα κάτω σε ένα αγγελάκι με το λευκό πύργο. Εκεί διαγώνια πήγε. Εντάξει. Πήγε ένα καρφός 2-11 και ναι. η μπάλα πήγε σε ένα αγγελάκι. Ναι. Αλλά τώρα τι να σχολιάσουν. Εντάξει, 8 νίκες ψάχνουν και οι δύο να σωθούν να ηρεμήσουν. Με ποιους θα παλέψει. Με ποιους θα παλέψουμε. Με, ποιους θα με τον Πανιόνιο, Ιωνικό Νίκες πανέβηκε. Ο Ηρακλής ίσως να είναι λίγο καλύτερο, θα το δούμε. Παίζει τώρα η Ηρακλής Άρης αυτήν την εβδομάδα. Δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια. Αλλά το χθεσινό μάτς κρίθηκε καθαρά ναι. σε ένα διαιτητικό σφύριγμα. Ναι. Σφύριξε στο τέλος βολές, έβαλε βολή και τελείωσε. Σε μια απλή επαφή. Ναι. Άσο το μπάσκετ, θα το πιάσουμε μετά. Γιατί έχουμε κι άλλα να σχολιάσουμε, ρε φίλε. Εγώ το μάτς. Ποιο? Τα βλέπα τα μάτς και ήταν και ο Κιμπόκο δίπλα μου. Τι έλεγε ο Κιμπόκο? Όταν πέρασε ο Άρης 10 πόντους στο μπάσκετ 11, ναι. δεν πάρε το μπακέτ. Μόλις έφτασε ο Πάουκ. Πότε είναι! Έλεγε ο Κιμπόκο. Ρε πονηρέ του λέω. Κακές ομάδες τώρα χωρίς πλάκα. Ρε πονηρέ του λέω. Εμείς 40 πλάς μπασκετικοί, γιατί και εγώ είμαι μπασκετικός, βλέποντας αυτό το θέμα σου πιάνει να κάνεις έμετο. Αηδία. Αηδία, πραγματικά. Κακές ομάδες, μακάρι να σωθούμε, να μην έχουμε προβλήματα. Εγώ θα πω για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα άλλα μάτς. Θα πιάσουμε τα μπάσκετ. Νομίζω και Ευρώπη, σε και Λίβερπουλ. Θα πάμε σε αυτά. Όφι Αστέρας 3-1. Όφι που το πάει, πολύ γρήγορα. Ο Όφι, φίλε, πολλά που του χωνεύω και του κριτικού. Αλλά φέτος έκανε ομάδα για play-off. Έχει ομάδα για play-off. Θα μπει στην εξάδα. Άμαστε, ή είναι νωρίς. Άμα δεν τα πουλάει μετά. Τα δεν στήνει. Ξέρω. Μόνο, κοίταξε τώρα, άμα δεν τα στήσει. Ναι. Είναι πιο φαρμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Από τι μικρομεσαίε, α πούμε. Εντάξει. Έχει τον Νέιρα με assist, έχει τον Τσιλιανίδη σου σκόρερ, έχει τον Μάνο σου σκόρερ. Τσιλιανίδης έβαλε. Δεν έβαλε. Πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα πλέον είναι ο Σβιντέρσκι, ο οποίος είναι ναι. βασικός στον ΠΑΟΚ. Με 4 γκολ, έτσι. Ο άνθρωπος ό,τι ναι. και να λέμε, ναι, το ναι, όχι. Ναι. Το όχι τον Παστέλη. Ναι. Πρώτος assist, παραμένει ο Φετβατζής με 4, δεύτερος ο Μίσιτς. Πρώτος στις προσπάθειες για γκολ είναι ο Λιβάγια. Πρώτο στα γεμίσματα, ένα παίκτη ο οποίο μα αναγκάζει να κάνουμε διαρκώ κολοτούμπε και εγώ θα την ξανακάνω έτσι γιατί γίναμε ρόμπα. Ο Βαλμπουένα. Ο οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχει ο Ολυμπιακό. Αν δεν παίζει αυτό καλά, ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα σαν τι υπόλοιπε. Τον έκανε, τον έβγαλε μετά το τον έβγαλε γιατί έχει Ερυθρό Αστέρα. Ένα τώρα. Τέταρτο, ναι. Εγώ δεν τον έβαζα. Και εγώ δεν τον έβαζα. Με τον Ερυθρό Αστέρα του έλεγα, κοιτάξτε, πρωτάθλημα δεν θέλετε. Να πάει να κερδίσει τον Άρη. Α, πάει να κερδίσουμε τον Άρη τώρα. Σωστά, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια εξάντη κέρδισε τον Βόλο. Δεν το είδα. Και εγώ δεν το είδα αυτό για να είμαι τίμιος, αλλά το πήρε σχετικά εύκολα. 3-1. Πήρα τον Παναθηναϊκό όμως.
Παναθηναϊκός. Ναι. Αντέδρασε τέλειο φίλος ο Δόνης μετά το τον ντόρτι εδώ στο Βικελίδης που είδαμε συνοθήλευμα. Εντάξει, βρήκε τώρα, κοίτα. Τι βρήκε, Ολυμπιακό 1-1 και διπλό Πανιόνιο. Ναι, ναι, τι βρήκε τώρα. Βρήκε τον Κόρμπο στα Χαφ και τον Μανιάτη. Ναι. Ο Κόρμπος και ο Μανιάτης είναι ο Καραμαλής ο παλιός και ο Πατακός, σαν να πηγαίνουν βόλτα στο Σύνταγμα με τον Μπαστούνι και οι δύο. Τον Μπαστούνάκι. Όσο περνούσε η ώρα να πούμε. Αυτή πέσε και η σφαλιά που έδωσε ο Μανιάτης στον άλλον και τα λοιπά. Είναι από κούραση. Είναι και παλιόπεδο. Παλιό χαρακτήρα. Ο Μανιάτης είναι, ναι. Είναι παλιό χαρακτήρα. Ο Κόρμπος δεν είναι τόσο παλιό χαρακτήρα. Ο Κόρμπος ο καημένο. Είναι παλιά σκοπή πέσει. Με τα αυτιά εκεί πέρα, σαν του Καρυπίδη. Άρα ναι. Τον Πανιόνιο, ναι. Τον Καρυπίδη. Ναι, το δικό σα. Το δικό μα, όχι τον αρεσί Θόδωρε. Σε ποιον πήρε τηλέφωνο, αγόρμη, δεν ρώταγε. Δεν ρώταγε, τι πρέπει να πάει καλά το μπάτσο, περίμενε. Εγώ με του παίκτε, προπονητέ, παράγοντε, όποιο. Ανταλλάσσω απόψη την πάρα. Ναι, καλά κάνεις, αλλά δεν ρώταγε. Δεν ρώταγε. Όλο χειραψία δεν θα κρεμιζόταν η τούμπα. Έχει να πατήσει γήπεδο δύο χρόνια. Πλάκα με κάνεις. Πανιώνες να το χαιρετάμε φέτος, λες. Ο Πανιώνες, κοίταξε. Γιατί δεν δείχνει ότι είναι, είναι και ομάδα. Η μεγαλύτερη πόρνη της Αλφα Εθνικής τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Πόρνη. Έχει εκεί το δάρα για τσατσά να πούμε εκεί. Ναι. Με τον τίσιμο δεκαετία του 80 θα ρίσκε βγήκε να πούμε ο δάρα από, από το καφενείο, από τα τσιτζιλόνια θα ρίσκε βγήκε. Τι τίσιμο δεκαετία. Όμω που λέει ο δάρα, όμω. Λοιπόν, ναι. Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός 2-0 με 2 γκολ του Μανούσου. Ο Πανετολικός είναι η μόνη ομάδα που έχει 5 στις 5 ήττες αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι άντε να μα αδειάσει τη γωνιά κι αυτό. Να φύγει δηλαδή και ο Πανετολικός. Να φύγουν, κουραστήκαμε τώρα. Πανετολικός και Πανιόνιος και τέτοια. Αυτή ήταν η πέμπτη αγωνιστική. Εγώ είδα Ιωνικό Τρίκαλα Β' Εθνική. Τι έλεξε αυτό. 0-0 στο κάτω. Ωραίο μάτς είδες, φίλε. Πολύ ωραίο. Μα είδες 0-0 Β' Εθνική. Είδα μετά είδες τον ΠΑΟΚ, σου φάνηκε τελικό Champions League. Κοίταξε να δεις. Από το Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ. Καλύτερο ήταν. Δεν νομίζω. Πιο χειρότερο μάτς ήταν το Ιωνικό Τρίκαλα για το Ατλέτικο δεν Μαδρίτης. Δεν είδα το Ιωνικό Τρίκαλα για να έχω άποψη. Ναι. Αλλά εντάξει, το Ρεάλ ήταν χάλια. Ναι, ήταν χάλια. 13 Ολυμπιακός, 12 Εξάρθη. Έτσι για να τελειώσουμε τη σούμα Super League. Ποιο τον πιάνει τον κτηνίατρο. 11 ο ΠΑΟΚ, ναι. 10 ο Όφη, 10 η ΑΕΚ, 9 ο Βόλος. Αυτή είναι η πρώτη εξάδα. Στα play out ποιοι είναι για πες μας. Περίμενε. Λάρισα 7. Ωραίος ο Κούγιας. Πολύ καλός και τώρα υποδέχεται την ΑΕΚ, έτσι αυτή είναι αγωνιστική. Την κόψη πόντο. Λάρισα ΑΕΚ. Και εγώ έτσι πιστεύω. Την κόψη. Ο Ατρόμητος 5, ο Άρης 5, ο Παναθηναϊκός 5 στη δεκάδα. Και play out είναι εκεί ο Αστέρας Τρίπος με 3, η Λαμία. Πόσοι παίζουν... Κάτσε έτσι, πόσοι παίζουν play out. Είπαμε, 1-6 παίζουν play off. Έτσι. Ο 7ος είναι δεν παίζει. Δεν παίζει και έχουμε 8. 9, 10, 11, 12, 12. 13. Και 13? Βέβαια, ο 14. Ο 14 πέφτει κατευθείαν, σωστά. 6 ναι. Παίζει play out. Ο Άρης που είναι, στους play out. Ψοφάς για τέτοια ρε μπαγάσε. Ψοφάς για play out, ψοφάς για καζούρα, για κουλιαμά. Τι πράγμα είσαι, τι μπαγάσα είσαι. Λοιπόν, θα πάμε μετά να δούμε πρωτοσέλιδα. Εμένα δεν μου αρέσουν τα πρωτοσέλιδα που λένε. Μάλλον μου αρέσουν άκυρο, είδαμε μπαλάρα. Αλλά θα προτιμούσα να αποθεώνω τον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι που έπαιξε χθες και να κερδίζει. Άσε του Ουδέτερου να χαιρόμαστε. Εντάξει, εντάξει. Καλό ήταν το παιχνίδι. Χαίρομαι να βλέπω τον ΠΑΟΚ. Χαίρεσαι. Κάτι άμα μου πει παίζει. Ναι, αλλά μην ξεφωνεί τον Αμπέλ Φερέρα. Παίζει, άμα μου πει. Ναι. Ατλέτικο Μαδρίτη. Ρεάλ. Ο Σασούνα, πώ τη λένε αυτή. Και ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολη. Τον ΠΑΟΚ θα δω. Εννοείται. Θα δει σίγουρα 4 γκολ. Τι να δω. 4 οκτάρια στην ευθεία με τον Σιμεώνε την αηδία. Ναι, αλλά δείχνει να το αλλάζει λίγο και ο Αμπέλ Φερέρα τώρα. Έτσι είδε, έβαλε τον πίσω από πίσω. Αυτό. Δεν ξέρουμε, ξανά το λέω και τελειώνω. Αν έγινε γιατί. Αν έγινε γιατί ο Πέλκας ήταν έξω. Ναι. Και γιατί ο άλλος είχε συνάχη και αναγκάστηκε να το κάνει. Γιατί. Θα φανεί με τον Αστέρα. Δεν σχολιάσαμε την επιστροφή του Μαωρίσιου, έτσι. Έσω και για 3-4 λεπτά. Ο Πάκου βάζει το γρανάζι του πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έλεγαν άλλοι. Ξέρεις πώς τον είδα τον Μαωρίσιο 5 λεπτά. Πόσο, τι να τον δεις 5 λεπτά, ρε φίλε. Να σου πω, έχεις δει γέρο μετά από εγχείρηση προστάτη. Ναι, ρε φίλε. Εσύ, άμα λείψει ένα χρόνο από το ραδιόφωνο και αυτή τη στιγμή θα κεντάσω στην πρώτη εκπομπή. Γιατί ποιο είπε ότι εμένα θα με αγαπήσουν ένα χρόνο μακριά από το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά θα σε περιμένω να φτάσει στα στάδα σου γιατί ξέρω το ταβάνι σου. Εμένα. Βέβαια. Από την πρώτη μέρα. Δεν θα μην νομίζει. Την τρίτη μέρα θα έρθει ο Μπούζο, την τέταρτη ο Ανδρώνη, δεν πάμε καλά. Δεν νομίζω, φίλε. Οξυγόνο δεν έχει. Έλα τώρα, έλα. Θα σε μήπως βάλω μια ποτήλια οξυγόνο. Άκου. Μήπως να σου βάλουμε δίπλα και κανέναν άλλον. Ναι. Μήπως καμιά γραμματεία, ξέρω. Άμα σε βάλω γραμματεία, θα ανέβει αμέσως. Τι να σε πω, θα ανέβει, είσαι και αλματερός. Ναι. Σε βλέπω να πας σφαίρα να πας με 200 στροφή. Λοιπόν, να σε αποκαλύψω μετά την Super League και ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες ελληνικής μουσικής. Φυσικά και είναι ο Γιώργος ο Θεοφάνους. Ο άνθρωπος ό,τι πιάνει γίνεται χρυσό. Ρέμος, Βέρτης, Θεοδωρίδου, Τερζής. Ατελείωτη λίστα. Έχει ξεκινήσει παραστάσεις από 13 Σεπτέμβρη. 5 θα είναι το σύνολο. Μαζί του και η Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαλίδης και Δήμητρα Σταθοπούλου. Εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν Γιώργος Θεοφάνους στο θέατρο Βεργίνα. Αμέσως τώρα
ο άνθρωπος ο οποίος είναι κρυός, με οροσκόπο κρυό, έτσι, Κωνσταντίνος Βαραγιάννη, του δίνει ασίστοκουλ, ο οποίος και αυτός. Μας επιστρέψαμε, μπήκαμε δεύτερη ωρίτσα και βεβαίως θα σας πούμε ότι το Wind One, το ξέρετε πλέον άπαντες, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Ένα από αυτά τα προνόμια είναι η απεριόριστη ομιλία με όλη την οικογένεια. Πόσο σημαντικό είναι να μιλάς με τους αγαπημένους σου χωρίς να το σκέφτεσαι, δεν το συζητάμε καν, έτσι. Και να λες, όχι, θα τελειώσει ο χρόνος μου. Στη Wind το ξέρουν αυτό. Και έτσι με το Wind One σταματάνε τις χρεώσεις για ενδοοικογενειακές κλήσεις. Αυτό είναι το Wind One. Μάθετε όλα τα προνόμια στο wind.gr / Wind One. Ζητήσατε το πρόγραμμα της ερχόμενης αγωνιστικής και θα πάμε λίγο Football League με τον Κωνσταντίνο και πρωτοσέλιδα. Καταρχήν, έχω ένα φίλο στην Καβάλα, τον Γορίλα, τον Οδυσσέα. Φίλο μα, Οδυσσέα, βέβαια. Ρε Κουφάλε, λέει, ο Μίσης ήταν, λέει, ο καλύτερο παίκτη. Ναι. Θα πήγαινα στα μηνύματα γιατί δεν σχολιάσαμε καθόλου το Μίσης, πραγματικά. Θα πήγαινα εκεί. Από τσόντα βγήκε, βέβαια. Από τσόντα, ξετσόντα βγήκε ο Μίσης. Δεν το βγήκατε στο πρόγραμμα, δηλαδή. Για τον Κάτσε, λέει, ένα άλλο φίλο. Κάναμε παιδιά, αλλά δεν το είχαμε στο πρόγραμμα, να πούμε. Ναι. Κατά λάθος. Ναι. Για τον Κάτσε που λες, φιλαράκι, ναι. Πριν ένα μήνα, λέει, ο τρελός ο Πάσορας δίπλα σου τον ξεφώνησε. Πού πας με Κάτσε, πάω, και τώρα λες ότι δεν έχω Κάτσε. Ρε, αγόρι μου, πώς θα θες να μας τρελάνεις. Ναι. Είναι μερικές φορές που λέμε, δεν είδα τα χειρότερα. Α, δεν είδα τα χειρότερα. Γιατί, τι βλέπεις να τον πάω χειρότερο? Μια χαρά είναι η ομάδα. Τον Εσίτη βλέπω. Ο Εσίτη πάγκο τρώει, γι' αυτό. Δεν είδα τα χειρότερα. Όμως χθες ο Εσίτη, 25 λεπτά έχω επιμένω, θα ήταν χρήσιμο. 4-4-2 η ΑΕΚ και έπεφταν 2-2, 2-4-2 στόπερ. Εκεί ένα οχτάρι έπρεπε να έχει και στοιχεία μαρκάρι. Σωστά, να μπει ένα οχτάρι, να μπει ένα εξάρι. Λοιπόν, πάλι τα χαφ σου, δηλαδή, ενώ έπαιζες με παραπάνω, πάλι τα χαφ σου ήτανε μέτρια. Αν βγάλω το Μίσης από το κάδρο. Ο Μίσης είναι άσο, άλλο... δεν το συζητάμε, σταθερά καλός. Ο άλλος που είναι για το Μινόρε της Αυγής να παίζει, ο Αγούστο. Για το Μινόρε της Αυγής. Κάνανε εσύ τέτοιο φάουλ, δεν το βλέπουν. Είναι αδιανόητο, φίλε. Είναι αδιανόητο να μην το βλέπεις, Σιδηρόπουλε. Τι φάουλ, είναι αδιανόητο να μην βλέπεις. Καλά, δεν είδε τον κόλ, το ήταν κανονικό της ΑΕΚ. Πού να το δει τον κόλ, με κανονικό. Εκεί είναι χιλιοστά. Εδώ είναι μια φάση η οποία είναι η επιτομή του φάουλ. Βιομηχανία κλάματος. Α, βιομηχανία κλάματος. Θα σε πάρω να πάμε σε ένα εστιατόριο. Σε βολεύει τώρα για να κάνει εδώ. Θα πάμε σε ένα εστιατόριο, θα σε πάω εγώ. Θα με πα 2 του Νοέμβρη γιατί του άλλου 1 του Νοέμβρη πρέπει να πληρώσουμε. Σε ποιο θα σε πάω? Πού? Στα μνήματα. Στα μνήματα. Είναι εκεί, θα με κάνεις το τραπέζι. Δίπλα εκεί. Την κόλυβα θα φάμε. Jukebox έχει και είναι μια κυρία. Όχι, θα πάμε εκεί στο φίλο στο. Πού? Σε Σεραφείο, πόσο λες. Ο Σεραφείο. Όχι, Ματζαβίνο. Όχι, πόσο λένε. Ο Ματζαβίνο ήταν εξή και έγινε Άρισα. Άστα να έμαθα για την κούνα τώρα. Πού, εκεί που πάμε. Στο Μαρσαλινό, άμπρα. Παναθηναϊκό Ξάνθη, Σάββατο 5 και 4. Είναι το να ανοίγει την αυλαία. Λάρισα ΑΕΚ 7.30 το Σάββατο. Θα τα πω αυτά στην πορεία. Απλά το πρόγραμμα, λέει, φίλε, πες. Βόλος Ατρόμητος στις 3 την Κυριακή. Δεν το βλέπεις ούτε με σφαίρες. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 5 και 4 ο Κολοκοτρώνης. Ωραίος. Όφι Πανιώνιος, ξανά Όφι εντός. Ναι. Τον Όφι 5 και 4. Τι με βρωμάει, θα γίνει στη Κέντα. Στη Σηματεία θα γίνει. Για να δούμε. Και Άρης Ολυμπιακός στις 7.30 την Κυριακή στο τέρμι. Στη Σηματίνα θα γίνει. Στο Όφι Πανιώνιος. Δευτέρα έχουμε ματς Λαμία Πανετολικός. Αυτή είναι η αγωνιστική που ακολουθεί. Όφι Πανιώνιος. Ναι. Αν παιχτεί καθαρά είναι άσος. Ασάκλα, όχι άσος. Τώρα αυτοί επειδή μάθανε πέρσι να κάνουν φιλίες και τέτοια με τους Αιγινιακούς, το φοβάμαι αυτό το μάτς. Δηλαδή θα δω και το διπλό πόσο δίνει. Έχουμε χρόνο, κάτσε να πούμε πράγματα. Να πούμε πράγματα. Τι έγινε, λέει, του τρελού δίπλα, λέει. Γιατί σε λένε τρελό, ρε γόρι μου. Δεν ξέρω. Δεν του αρέσει τώρα ο σουτ, ναι. Και ο Κόρχου του λέει το καλοκαίρι, μα έλεγε παιχτάρες είναι. Ο Σούργεν. Δεν υπάρχει. Το τον είδε. Πρώτο τον είδε ο Κούλ. Ο Πασκάλ, ναι. Το έτσι είναι. Ο Πασκάλ τη γιαγιά Ντάκ. Ο προπονητή δηλαδή τη Λάρισα. Το είδε, την είδε εκεί την τρύπα. Την είδε την τρύπα. Έστειλε τον Ουάρντα από εκεί. Είναι πλήγμα Σούργεν για τον Άρη πλέον. Τελικά. Νομίζω ότι είναι εξεζουμισμένο πάντω. Δεν είναι τόσο κακό. Δεν ξέρω τι έπαθε. Γιατί έπεσε συνέχεια πρωτάθλημα και συνεχίζει. Ανεβαίνει, δεν γυρίζει. Ναι. Δεν ξέρω. Football League. Είχαμε Football League, χθες είχαμε και ένα σκηνικό. Και ας πω και το άλλο. Τι να με πεις. Όταν γίνεται η σέντρα εκεί. Για τον Ουάρντα στο κόρνερ, λες. Ουάρντα. Δεν του μαρκάει κανένας. Δεν υπάρχει ούτε Στούργκεν ούτε τίποτα, Μούργκεν. Κανένας. Τίποτα. Μόνος σου. Πάρ' το βάλτο. Πρώτος μάγκας Ουάρντα. Ο Στούργκεν. Μετά ζητούσε και συγγνώμη. Ο Στούργκεν. Ναι. Είναι 1,85. Δηλαδή, δεν είναι τόσο φιλός. 1,82. 1,80 είναι. Μόνο τόσο. 1,80 είναι. Είναι γεροδεμένο, φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Το ψηλό, να πούμε. Ναι. Εντάξει. Στούργκεν είναι 1,80, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν. Του έχουν πάρει στο πρώτο δοκάρι του ψηλού. Του έχει κάνει τρίκο ο Πασκάλη τη γιαγιά Ντάκ, να πούμε. Ναι. Και έρχεται ο Ουάρντα και σου κάνει. 1,78. Μόνο. Σου είπα, δεν κοντά με εμένα. Είναι κάτι. Γιατί ένα πόντο πιο ψηλό. Κάνα 2-3 πόντου, ναι. Λοιπόν, Football League. Εκεί όπου είχαμε ένα σκηνικό. Τι σκηνικό, είχαμε ένα θάνατο. Κατά λάθος έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Το είδα. Α, το είδες. Στο βίντεο.
Α, είδε στο βίντεο. Τον μαλώναν εκεί, ήταν διαπληκτισμό. Τρεις γέροι μαλώνουν τώρα. Ναι. Και πάει ο ένας ο γέρος. Αναφερόμαστε στο παιχνίδι του Απόλλων Πόντου με τον Κισαμικό. Το είδα το σκηνικό. Όπου είχαμε πάει ένα θάνατο. Πάει ναι. Αυτός ο συγχωρεμένος, ναι. Λέει κάτι σε κάποιον. Ναι. Τέλος πάντων δεν έρχονται στα χέρια τίποτα. Και εκεί που είναι και μιλάνε, από απόσταση δηλαδή. Ναι. Πάει ένας άλλος βρωμόγερος. Και τον σπρώχνει. Τον σπρώχνει να πούμε, χωρίς μπουνιές και τέτοια. Και δηλαδή, πέφτει κάτω. Τρεις ερείπια γέρη. Ήταν δηλαδή και η πέφτει, κακιά η ώρα, λες. Ναι, ήταν κακιά η ώρα. Και πέφτει από ύψος 4 μέτρα. Εδώ είναι θέμα γηπέδου. Άκουσε να δεις. 4 μέτρα. Πώς θα πέσεις είναι. Εδώ είναι θέμα. Εδώ είναι θέμα. Τη ασφάλεια του γηπέδου. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Εγώ μπορεί, ας πούμε, να, αυτό μπορεί να γίνει και σε συνωστισμό. Δηλαδή, να παντού έχει, μπορεί να γίνει. Μπορεί να έχει κάποια ώρα. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, μπορεί να σμπροχτούμε στην κερκίδα και να πέσει. Είναι κατασκευαστικό λάθος του Απόλλων Καλαμαριά στο γήπεδο. Στα πιο καθαρές δουλειές. Μπορεί να είσαι στον δρόμο και να πέσει ο πεζούλη και να βρει κάτω στο κράσπο και να σκοτωθεί. Δεν είναι ότι, να το δεν ότι καλά να τον έσπρωξε, σου λέει φύγει από εδώ. Ναι. Και ο άλλο, α πούμε, αποθήθηκε και έπεσε κάτω. Δύο κηδείες είχαμε χθε. Μία αυτήνα, η κανονική. Και μία αγωνιστική γιατί ο Απόλλων Πόντου είναι σφιχτός. 0-4 έχασε. Εντάξει. Για να δώσουμε και τα αποτελέσματα. Γιατί, γιατί δεν το τι εντεκάδα είχε. Μήπως δεν μπορούσαν να παίξουν κάποιοι παίκτες. Ξέρουμε το ρεπορτάζ. Δεν το έχω το ρεπορτάζ, όχι. Ο Απόλλων Πόντου που ξεκινάει και με μείον 6 το πρωτάθλημα. Ο κύριος ο Γρανάζης δεν είναι εξήπιος να μας πει. Δόξα Καραϊσκάκης. 2-3. Έλα, του φάγαν τα λεφτά του Μπύρου η παραγωγή. Απόλλων Πόντου Χανιά 0-4. Ναι. Απόλλων Μήνης Εργοτέλης 3-0. Ναι. Παναχαϊκή Γιάννενα στο τέρμι 1-1. Κέρδισε ο Αγέλαστος. Κέρδισε, ναι. 3-0. 3-0. Ναι. Παναχαϊκή Γιάννενα 1-1. Και Πλατανιάς Λεβαδιακός στην Δερμπάρα τη Ματσάρα 3-2. Και εδώ είχαμε ματσάρα. Ο Λεβαδιακός με είπε ο Μουχάλης, το οποίο τον είδε. Για πες το ραπόρ του φίλου μου του Μουχάλη. Βέρεια Λεβαδιακός στο κύπελο. Ναι, ναι. 3-0. Λέει δεν υπάρχει Λεβαδιακός. Αυτό μου είπαν και εμένα, Κωνσταντίνε. Και παίζουν χθες Βέρεια Διαγόρας. 0-0, στείνεται ο Σούλης Παπαδόπουλος 15 μέτρα από την περιοχή. Ναι, ναι. Και έχει τρελαθεί ο Μουχάλης, δεν μπορεί να περάσουν την μπάλα μπροστά. 0-0. Η Βέρεια που πάει για πρωτάθλημα σκάλωσε στην πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έτσι, πάμε έτσι. Να δούμε λίγο τι γράφει και ο τύπος. Να δούμε λίγο τον τύπο. Να το δούμε τον τύπο. Sport Time. Sport Time. Ένα τρελό χ, λέει το Sport Time. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γκολ χαμένο, πέναντι, πολύ βάρ, ματσάρα λέει στο ΆΚΑ. Μάτς το οποίο μας τραβάει να πάμε στο γήπεδο. Ναι. Βέβαια. Ναι, ναι. Υπάρχει ζωή για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και έχει το χτύπημα και για τον νεκροφύλαθρο στην Καλαμαριά, στο Απόλλων Πόντου Χανιά, μετά από διαπληκτισμό στην εξέδρα. Έτσι. Τι διαπληκτισμό. Τη πλάκα, τίποτα. Τη πλάκα. Δηλαδή, έχω δει εγώ ξύλο. Εγώ έχω παίξει ξύλο σε εκείνο το γήπεδο. Αυτό σου λέω, είναι η κακιά στιγμή, η κακιά η ώρα. Πώ δηλαδή, τη γλίτωσα εγώ ναι. Που πέσανε 500 ηρακλίδες επάνω μου. Να σε φάνε. Τι να... τους έκανες στο δεκλήρι, τους έκανες καμιά χειρονομία. Ήμουνα με, ναι, χειρονομία. Αλλά στα 37 μου, όχι τώρα. Α, εντάξει, 37 ναι. Φίλε, δεν μας άσκω. Έχει πέσει κερκίδα ολόκληρη πάνω μου. Ναι. Είμαι με δύο παλαιστές του Απόλλων Καλαμαριάς. Εσύ και δύο παλαιστές. Ναι. Και έχω βάλει, τα χέρια πάνω, τρώω και ό,τι προλάβω να δώσω, τι να προλάβω. Ναι. Τι να προλάβω. Και πάει ο κόκκινος να πούμε. Του κάνει σινιάλο να σταματήσει. Κάνει σταματήστε, παιδιά και τα λέει την ιστορία αυτή, εγώ. Ισχύει, έτσι. Και γλίτωσα εγώ στην Καλαμαριά από 500 από πάνω μου και ο άλλος με ένα σμπρόξιμο πέθανε. Δηλαδή είναι. Το καντήλι σου, ρε φίλε. Το καντήλι σου. Το λαδάκι σου πόσο έχει ακόμα. Αυτό σου λέει είναι κακιά στιγμή. Την έχω γλιτώσει εγώ στα γήπεδα. Βρες το πεζούλι εδώ στον δρόμο, ναι. Περπατάς κοντά της, μπορεί να πέσεις κάπου σε κανένα σίδερο κάτω και να σου σκίσει το κεφάλι και να τελειώσεις. Ένας τύπος δεν μάλωσε ποτέ. Σε ένα καυγά με τη γυναίκα του, τη δίνει μια σμπροξιά. Τη γυναίκα του. Ναι, σμπροξιά. Ναι. Όχι αντιδύρει. Την απόθηση τέλος. Δεν είναι εδώ η οικογενειακή βία. Την αποθεί. Την αποθεί. Σκουντουφλάει και πέφτει ανάμεσα στο τραπέζι, ανάμεσα στα μάτια. Παπ, τελείωσε. Αυτό σου λέω, είναι εντάξει. Δηλαδή και εμείς παίξαμε μπουνιές, κλωτσιές, φάγαμε, δώσαμε. Κατήλ έχει λάδι, έχει λάδι. Και είμαστε όρθιοι ακόμα, ρε φίλε. Είναι δηλαδή θαύμα. Χρωστά χάρη λέει του κόκκινου λέει, από πίσω. Λέει. Ο κόκκινο που τον κράζει, έσωσε. Ποιο το γραφτό, ο Δίτσε από πίσω. Ναι. Λοιπόν, γκολάρα με ζωγραφιά Ζαχίτ, πάμε Sport Day. Σούπερ Κατερίνα, μεγάλη φάνηση για το χάρτη. Έλα το Ζαχίν τώρα, ο Ζαχίν. Καλό παιχνίδι, Ζαχίν. Ο Ζαχίν, δύο δεκάρια έπαιξε. Ο Δόρης Μπουζούκη έξω δεξιά, τον κατέστρεψε τον Μπουζούκη. Ο Ζαχίν βρήκε εκεί του γέρου, τα πούμε και. Βρήκε και έκανε. Όπω βρήκε το Λόπεθο Λιμιό, βρήκε και έκανε. Ναι. Άσε το Ζαχίν. Ο Ζαχίν. Καλά έκανε όμω και βρήκε και έκανε. Ο προπονητή καλά το είδε. Δεν βρήκε και έκανε. Έψημα στο Μανιάτι τώρα. Το Μανιάτι και τον κόρπο το Φουκάρι 100 χρόνο και οι δύο. Ματσάρα, εξαιρετικό ναι. Θέμα, πρώτο θέμα. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να χάσει. Έτσι. Δεν το είπαμε αυτό. 40 μάτς, έτσι. Αίτητος. Είναι ασύλληπτο μεγάλη. Νούμερο. Δεν το κάνει κανείς. Όχι, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που έχει καμιά 50. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ο ΠΑΟΚ. Άστα, αλλά το δεύτερο ρεκόρ πλέον πέρασε τον Παναθηναϊκό που είχε 38. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον 40.
Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Άμα δεν χάσει ρε φίλε στο Καραϊσκάκι, που θα χάσει. Ένα μωρό το οποίο γεννήθηκε, ναι. Έχει μπουσουλήσει, αρχίζει περπατάει, βγάζει δοντάκια. Ναι. Έτσι, τώρα αρχίζει να μιλάει, δεν ναι. Έχει δει τον πάκο. Μπράβο, ναι. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Ναι. Στο μπάσκετ το βλέπει και χάνει. Στο μπάσκετ το βλέπουμε συνέχεια. Εντάξει, ναι. δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, μόνο χάνουμε. Λοιπόν, ματσάρα λέει και ο Ολυμπιακός λέει από την κορυφή πλέον πάει Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός ήταν ζορισμένο στο Βελιγράδι. Ο Βικελίδης ο Άρης είχε ευκαιρία, το ξαναλέω. Το ξαναλέω, εδώ θα είμαστε τώρα. Εγώ κρατάω πισινή. Θυμάμαι ένα μάτς. Δεν λέω ότι είναι διπλό όπως λένε οι περισσότεροι. Θυμάμαι ένα μάτς πριν πόσα χρόνια. Άρης Ολυμπιακός 2-0, 2-3 τελικό με όγιο. Όχι, άμα γίνει κανένα τέτοιο έτσι. 2-0, 2-3. Καλύτερα να κλείσω τα. Και σε Άρης Λάρισα βρέθηκα εγώ σε 3-4 σκορ. Πιτσιρικά 12 χρόνια. Και χθες πήρε ο Θόδωρος τηλέφωνο και έγινε το 2-3. Η Λάρισα για να κερδίσει καμιά 25 χρόνια στο Βικελίδη. Ευκαιρία ήταν. Ήταν ευκαιρία. Βρήκε τον Άρη Μπόσκο χωρίς χαφ με τερματοφύλακα Πιτσιρίκο. Τον Νουάρντα να ζητά και συγγνώμη στο τέλος. Για ποιο λόγο. Τι παγάσας είναι αυτός ο Άρντα. Για ποιο λόγο ζητάει. Κάνει το μάτς γιάχμα. Ναι. Κάνει το μάτς γιάχμα. Μ' αρέσει. Και στο τέλος επειδή είναι πάνω στο άλογο, ναι. Ζητάει και συγγνώμη και είναι πρώτο μάγκα. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει ο Άρντα. Ο Άρντα ήταν σε δύσκολη θέση. Να βγάλει φανέλα πάω και θα τον βρίζουν οι Λαρισαίοι. Καλά εξηγήθηκε, λες. Εντάξει, καλά έκανε. Προκλητικός ήταν. Όχι. Όχι, όχι. Αφού λένε προκλητικός. Τι έκανε δηλαδή. Αφού κοιτούσε κερκίδα, έκανε. Και τι έγινε. Ο Ιντέγκη ήταν προκλητικός στην Τούμπα. Ήταν. Και ο Άρντα ήταν. Και ο Άρντα, αυτό λέω. Ναι, γιατί κλαίμε για τον Άρντα και δεν κλαίμε για τον Ιντέγκη. Γιατί ο καθένας βλέπει το δικό του. Α, μπράβο. Ναι, ρε φίλε. Έτσι, δεν πειράζει, εμείς να κάνουμε μαγκές, αλλά μην μας κάνουν οι άλλοι. Αυτό ισχύει για όλους, βάζω και εμένα μέσα. Ο Ιντέγκη έμεινε στην Τούμπα, σαν τον Πετκάκη θα μείνει. Ο Ιντέγκη έφαγε τόσο αρνητική άβρα που θα χάνει γκολ πάνω από την γραμμή. Ο Πετκάκης έκανε σε πάω κάρι 2-3 hat trick. Και δεν έβαλε μετά γκολ στη ζωή. Δεν ξανάβαλε. Τελείωσε. Φοβερά πράγματα. Ο Πετκάκης είπαμε, όλοι... 3 γκολ σου κάτσε στην Τούμπα και ξανά τελείωσε. Μετά τελείωσε. Όλοι θέλουμε ο να κάνουμε τις μαγκές μας. Μην μας κάνουν όμως. Ο Ιντέγκη έκανε, βγήκε η μπλούζα, τη φόρεσε, την πήρε, καθάρισε. Ναι. Πάμε λίγο στο. Τσαπατσούλα. Η τσαπατσούλα αυτή. Έχασε μαλλιά προχθές πάνω στη γραμμή εκεί γυρνούσε. Τους λέω εγώ. Δεν είναι θέμα φόρμας, είναι τσαπατσούλης. Δεν είναι θέμα φυσικής κατάστασης, είναι τσαπατσούλης. Το καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Είναι καλός παίκτης ο Ιντέγκη. Έτσι. Λοιπόν, σταθερά στο βάθρο Στεφανίδου με 4,85. Αυτοί είναι αθλητές. Τρομερή συγκεκριμένη κιόλας. Βγάζει λεφτά, βγάζει. Αυτή βγάζει. Μπράβο. Αυτή βγάζει γιατί είναι top level. Έτσι. Μπράβο. Διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, συγκλονιστική ματσάρα, δύο δικέφαλοι. Έχασαν όμως από 2 βαθμούς. Ζωγράφος στην πλατεία και έχει τον Αζαχίτ. Ο οποίος και αυτός το ξαναλέω για μένα θα αρχίσει να δείχνει πράγματα. Να, κύριε, εγώ τώρα δεν μπορώ να γίνω να βγάζω πρώτο σέλιδο. Θα έγραφα. Ζωγράφος στην πλατεία ο Ζαχίντ. Ναι. Παρένθεση. Βρήκε και έκανε με αυτούς τους γέρους τους δύο. Εντάξει, εντάξει. Για να προκαλέσω. Να πάρω άλλο στην εφημερίδα. Ναι. Άμα δεν προκαλέσω. Τα κρύα πρωτοσέλιδα. Τα κρύα άρθρα. Θες λίγο τσαχπινιά μέσα. Θέλω να μάθω πικάντικο ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Από τον κύριο το Γρανάζη. Ναι, για το τι έγινε. Ποιο είναι ο κύριο ο Γρανάζης. Πού στην, στην Καλαμαριά. Ποιο είναι ο ρεπόρτερ του Απόλλων Καλαμαριά. Ο Χάρη. Ο Δημαράς. Ναι, ναι, ναι. Κύριο Γρανάζη τον έβγαλε. Δεν μοιάζει. Μοιάζει λίγο, εντάξει. Ναι, μοιάζει. Ψηλό. Ψηλό, λίγο. Γερολεμένο. Ναι. Αριστερό. Δεν είχε καλό feeling για το μάτς. Αριστερό, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ναι. Πε τη λέξη για να πληρώσει κοσάρικο, έλα, μην τρέπεσαι. Γιατί πες αριστερός. Κομμουνιστής. Την περιμένω τόση ώρα αυτή τη ρημάδα. Να φύγει το κοσάρικο. Ναι, λοιπόν, ναι. Κλαίνει άλλη από μέσα. Σενάριο για έκπληξη και έχει τον Βαλμπουενά, ο οποίος είναι ο MVP του Ολυμπιακού τώρα. Έτσι. Πρέπει να τον κάνουν διαχείριση αυτόν. Πρέπει να τον κάνουν διαχείριση. Εγώ αν ήμουν. Ναι. Εγώ αν ήμουν, δεν τον ξεκίναγα στο. Και αν μου λέγαν τίποτα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Άστε ρε το πρωτάθλημα, δεν θέλετε να σου έρθει. Α, το παραμύθι. Ναι. Τον Άρη να κερδίσω. Ποιον Ερυθρό Αστέρα. Το φίλο μου το Μητρόπουλο, κάτω τα χέρια. Σωστό, πάμε λίγο και εκεί έτσι τώρα, μια πούμε στο Ολυμπιακό. Κάτω τα χέρια από το Γούναρη. Τον απειλούνε, λέει όμως. Ναι, εγώ ξέρω επειδή μιλάω με τον Μητρόπουλο, είναι προσωπικό μου φίλο. Τον απειλούνε, λέει. Δύσκολο του βλέπω. Δύσκολο. Ναι. Κάνει μηνύσει, τον απειλούν τον Γούναρη, δεν τον απειλεί κανένα. Ναι, το σιλοπή μπερδεύει. Δεν μεγάλη. Ναι, τον απειλούνε για τη ζωή την οικογένειά μου, λέει. Έχω τρελαθεί. Και μου λέει ο Μητρόπουλο να δει τι κότε είναι. Σε κατηδία κουβέντα. Ναι. Βάλαν λέει 90 χρονών το Δαρίβα να πει ότι επειδή είναι κότες αυτοί. Μην κοπανίσει κανέναν διότι ο Μητρόπουλος. Είπε συγκλονιστική ατάκα για τον Δαρίβα. Εγώ λέει άμα δω τον Δαρίβα θα τον αγκαλιάσω και θα τον φιλήσω. Λέει, είναι πνευματικό μου πατέρα. Αυτό μου το είπε πριν εμένα. Ναι. Πριν βγει να το πει. Ναι. Λέει δεν υπάρχει περίπτωση. Το βάλαν τον άνθρωπο. Το βάλαν τον ανθρωπάκο τώρα τον παππούλι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι κότες μου λέει. Οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού είναι κότες. Και βάλαν τον παππούλι τώρα. Ο Μητρόπουλος είναι κανονικό τρελό. Ωραίος είναι. Ντόμπρος είναι, αρσενικός είναι. Μα κάνα ήταν όλοι έτσι. Τρελός. Τρελός αρσενικός όμως. Εγώ λέει θα ξαναπάω, μου λέει στο Open πριν δύο μέρες τρεις. Πήγε, κανονικά. Δεν ξέρω, δεν. Ναι, εκεί το είπε στο Open. Το είπε στο Open, το είπε, ναι. Όμως είπε κι άλλα. Δεν κατάλαβα. Λέει. Ο Τζόρτζεβιτς εδώ πέρα δεν ήταν. Ο Ανατολάκης δεν ήταν εδώ πέρα. Τι, ναι. Ήταν αυτή, δεν είναι Ολυμπιακή. Ναι. Πολύ ωραία τα είπε ο Μητρόπουλος. Δεν του το είχα κιόλας. Ναι. Ας πω την αλήθεια. Ποιο, ο Μητρόπουλος. Ναι, δεν του το είχα. Σούπερ. Λοιπόν, κόκκινος. Και
στη ζωή του, ας πούμε, δεν είναι επέτης. Ναι, δηλαδή, ναι. Μαζεύω, κοίταξε, τα 400 χρόνια σκλαβιάς, τι είναι. Έρχεται το Σαββίδι στον ΠΑΟΚ. Γερός να είναι ο άνθρωπος, έδωσε και 20.000 ευρώ σε ένα παιδάκι που είχε αρρωστήσει. Δίνει διαρκώς καλά, κάνει και δεν προς τα έξω. Όπως και ο Μαρινάκης έχει δώσει. Ναι, ο Βαρδινογιάννης έχει δώσει. Καλά κάνουν και δίνουν. Μπράβο τους για αυτό το θέμα. Και καλά κάνουν, δεν το λένε κιόλας. Παιδάκι μου, το να τους κάνουμε κριτική στην μπάλα επάνω. Δεν τους κάνουμε, δεν τους γρατζουνάμε πουθενά. Ναι. Δεν τους κάνουμε δηλαδή. Αυτή η επαιτία σας αυτό το πράγμα. Και λέει ο Μητρόπουλος, επειδή ταΐζουν πολύ κόσμο, λέει αυτοί. Έχουν και τους γλύφτες και τις αυλές και τα έχουν. Εγώ λέω, τι έκανα, πήγα στο Open. Και τι έγινε. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Απλά έγινε δηλαδή, κόμπλεξ του Ολυμπιακού. Ο Ζαργάνης δεν πήγε. Ναι. Όλοι πήγανε, ρε. Όλοι. Να πάει στο Παναθηναϊκό με τα λεφτά του Βαρδινογιάννη. Μισό λεπτό. Ο Βαμβακούρας δεν πήγε. Ο Αποστολάκης δεν πήγε. Αυτούς τους διαγράψατε από τους παλεμάχους. Άρα το πρόβλημα σας είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα σε ανεβάζει πολύ σαν ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ, φυσικά. Αυτό το πράγμα επικοινωνιακά τον ΠΑΟΚ τον πάει στο Everest και τον Ολυμπιακό τον πάει στους πρόποδες του Ολύμπου. Κωστή, ζούμε εδώ τώρα. Και μερικά χρόνια ναι. Το δίπολο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα η ποδοσφαιρική. Και ο ΠΑΟΚ, μη σου πω ότι έχει περάσει κιόλας και τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Πώς απειλείτε τον Μητρόπουλο? Πήγατε να δείτε από κοντά πώς είναι ο Μητρόπουλος? Γαϊδούρη. Ξέρετε τι κτίζει. Άμα πάνε, πλέον πάνε 5-5. Αυτό είναι το άλλο θέμα της εποχής. Και 3-3 να πάνε, τους έχει πλακώσει. Ο Απόλλων Πόντου, να πούμε ότι δεν κατέθεσε ένσταση στην απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας και είχε μόνο 16 παίχτες στην αποστολή. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, παίξανε, δεν παίξανε μεταγραφές. Δεν παίξανε όλες οι μεταγραφές, νομίζω 6 από τις 9. 7 έχει και αυτός ο Καλατζήρης. Έχει θέματα πολλά. 39 χρόνο παίκτες, 38. Κάτι γέρος να πούμε. Έχει. Ελαράμπι. Σκορπάει τρόμο πιο γρήγορος και από τη σκιά του. 2-0 Ολυμπιακός, είπαμε. Καλές, κοίταξε, δεν τρελαίνομαι, αλλά έχει καλές τοποθετήσεις. Ναι. Δεν τρελαίνομαι, αλλά έχει καλές τοποθετήσεις. Αυτή είναι η ατάκα που. Ναι. Και ο Πρίγκος τα κόλεβαζε, μην νομίζεις. Γιατί, τι ήταν, καμιά φορά. Είχε καλές τοποθετήσεις με το κεφάλι. Όταν σκαλώσω εγώ με τα Γιάννενα, σκαλώσω με την Τρίπολη. Να έρθει αυτός και να βάλει τον κόλ. Αυτό μπορεί να μου το κάνει. Τώρα που είπα Πρίγκοβιτς, ψάχνει ομάδα. Πάρτε το. Εκτός αποστολή τον έχει. Πάρτε το, τον και ψάχνει ομάδα. Πάρτε τον παραδόπιστο. Να σου πω κάτι που ψιλοέμαθα τον Αύγουστο. Ο Πάοκ αν έμπαινε ο Μίλους θα μπορεί και να τον έπαιρνε τον Πρίγκοβιτς. Σωστό. Αλλά δεν μπήκε ο Μίλους δυστυχώς. Α βρει άλλη ομάδα. Άλλο κορόιδρο. Δεν μπήκε ο Μίλους. Λοιπόν, ξεμπούκωσε λέει ο Παναθηναϊκός, επικίνδυνος πλέον. Βρήκε τον κόρμπο. Βρήκε τον κόρμπο. Οι ΑΕΚ ψυχάρες άγγιξαν την ανατροπή του απόλυτου εφιάλτη. Έτσι γιατί λέει ότι ξεκίνησε ΑΕΚ με 0-2, άλλαξε το 3-2. Ο κόρμπος είναι σαν ανακάλυψη αρχαιολόγου σε σπήλαιο των Πετραλών. Φαγώθηκες με τον κόρμπο σήμερα. Τον φτάνει κόρμο, το παιδί, ρε. Εντάξει. Δηλαδή, είναι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών κιόλας. Έτσι, εντάξει, ξέρεις, ναι. Άμα πάω εγώ βόλτα με τον κόρμπο, ξέρεις, θα μου πούνε. Τι? Ο μεγάλος αδερφός είναι αυτός. Έλα, ρε φίλε, τώρα σταμάτα. Λοιπόν, και πάμε στη Μέτροσπορ. Απίθανος για 25 λεπτά πήρε ένα βαθμό αντί για να κάνει περίπατο. Αλλίωση του σκόρ από το Σιδηρόπουλο, κλέβοντας την νίκη τον ΠΑΟΚ. Α, βιομηχανία. Κάτι δεν έγινε αυτό, ρε φίλε, δεν το πούμε. Για τον γκολ του Μάντολο, τι λέει. Το γκολ του Μάντολο, αγόρι μου, είναι η γραμμή. Την είδαν τη γραμμή. Άσε τώρα τη βάζουν στην ώρα για σπορ και συνάγκη. Μείον ένα μπέκτη με βάλει τη γραμμή. Όχι, τον βάλαν το κανονικά στην γραμμή. Τον βάλαν, δεν τον εγώ άλλο ξέρω. Τι? Μείον δύο του ΠΑΟΚ από το ΒΑΡ, συν δύο του Ολυμπιακού από το ΒΑΡ. Εγώ αυτό ξέρω. Βιομηχανία κλάμα, θα σε πάγω στα μνήματα. Θα με πα στα μνήματα με την. Στο εστιατόριο του Στέλιου Καζαλίδη και jukebox. Ναι, ναι. Θα πάω εκεί μια μέρα πάλι και τον κόκκινο. Η ρετσίνα ρε, η άφθονη, το κλάμα πολύ. Στο Φαρσαλινό θα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, ξενύχτη τέλο τουλάχιστον για όσου από εμά περιμένουν. Πώς και πώς το νυχτενό ωράριο για να κάνουν δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή τώρα θα μου πείτε, έτσι. Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτενού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μπορεί να μάθετε περισσότερο στο volton.gr και στο 11300, όπως αν υπάρχει χρέωση επιπλέον για την αλλαγή προμηθευτή. Πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή, ποια είναι τα δικαιολογητικά, όλα αυτά μέσα στο volton.gr. Αμέσως τώρα, Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Rap & Cool με Καζαμπάκα επιστρέφουν για το τελευταίο ημίωρο. Ολοκληρώσαμε με την πρώτη εθνική, με την Football League σχόλιο. Πιάσαμε και λίγο μπάσκετ, όπου ο Άρης κέρδισε 85-82. Με δύο βολές ουσιαστικά στο τέλος που έδωσε ο διαιτητής. Πάντως, ο Τριγλιανός είδα τη φάση πως. Είναι ο λόγος που όταν έρχεται άνθρωπος κοντά μου να με απειλήσει, το χτυπάω. Είτε είναι γομάρι, είτε δεν είναι κτλ. Τον αποφύς. Το χτυπάω. Χτυπάς, προσπαθώ να βρω σαγόνι. Γιατί? Άσε να είναι αυτός κάτω. Άσε να είναι αυτός κάτω. Αντί να είμαι εγώ κάτω. Είδες το βιντεάκι τώρα, Ναι, δηλαδή έρχεται στο ένα μέτρο, στο 1,5 μέτρο. Ρίξ του μία ρε παιδάκι μου και φύγε. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι ο λόγος που λες, ορίστε, ήρθε στο ένα μέτρο και φωνάζει. Άστον να είναι κάτω. Ναι. Για ναι. Να μην φωνάζει. Έχουμε γεμάτο κέντρο, ένα μήνυμα μόνο. Ο Σωτήρης είναι προφανώς φίλος του ΑΡΕ. Οπότε, εσύ αδερφέ,
ο Βαρίσα στη φάση του Μάνταλου που είδε την τη γραμμή και ήταν offside. Έτσι ακριβώς είδε τη γραμμή και τη φάση του Μπίσεσβα στην Τούμπα. Άρα ήταν και εκείνο offside. Καλά δεν τα λέω. Καλά δεν τα λέω. Καλά τα λες, ναι. Ποιο ήταν μα γι' αυτό και δεν ουρλιάζαμε κιόλα για τον Μπίσεσβα, γιατί είπαμε, βασιστήκαμε. Δεν πρέπει να ουρλιάζει κανένα. Τα είδε ο Βαρίστα. Έχω δει εγώ Βασάρε. Έχω δει Ζλατάνου. Ναι, ρε φίλε. Αλλά έχουμε βάρ τώρα. Έχω δει Τικμόγλου. Σταματήστε το κλάμα. Έχουμε βάρ τώρα. Φτιάξε ομάδα. Φτιάξε ξάρι. Ομάδα φτιάξαμε. Φτιάξε. Ομαδάρα κιόλα. Εσύ έξω μου λε τι ομαδάρα ήταν τόσο πάω. Φτιάξε ομάδα άμυνα. Μην κλε, ρε φίλε. Δεν γίνεται βλέπει αυτό. Βάλε τρία γκολ στο πρώτο ημίγου. Σωστό. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο όμω. Ναι. Σωστό. Μαζί σου. Τον Μπούζο τώρα να κλαίει επειδή το φάουλ. Άσε ρε Μπούζο. Θα κάνω την αυτοκριτική μου γιατί μα την βάλαμε να κάνουμε 0-3. Γιαριάννη, τι να λένε τώρα. Γράψαμε για τον Άρη στο μέτρο που προσπαθούσε να δει ότι αδικήθηκε. Τη Κυριακή ο Προσέλιο πρέπει να δω. Για να το δούμε. Πρέπει να δω τη Κυριακή. Κανονικά πρέπει να μπει πέναλτι. Κανονικά πέναλτι λε. Δεν είναι ο φάουλ εκείνο. Θα πρέπει να δω τη Κυριακή στο πρωτοσέλιδο. Δηλαδή τι πα δύο φάσει πίσω. Ναι, έχει τη δυνατότητα Κωνσταντίνο όμω να το κάνει. Εντάξει. Επιτρέπεται να το κάνει, γι' αυτό σου λέω. Κάτσε σου πω. Χάρτη είναι άμυνα. Τρία δοκάρια, ο Τερζής χάσει το μυαλό. Ο Άρης προηγεί 2-0, αλλά τιμωρήθηκε από φθηνά λάθη, αλλά και το Σκουλά. Έχουμε ένα χτύπημα και για τον Σκουλά. Το Σκουλά. Ναι. Να κλάψουμε και για λοιπόν, τον Σκουλά. Πάμε γραμμούλες, πάμε ναι. Να ακούσουμε τον κόσμο. Θέλει να πει πολλά ο κόσμος πλέον. Δύο λεπτό καθένα. Είχαμε και νιου look από τον ΠΑΟΚ. Το ξαναλέω, ήταν καλή η αλλαγή αυτή. Είδαμε κάτι. Δεν ξέρουμε ναι. Αν η αλλαγή αυτή ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό ή ήταν επιλογή. Ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Τακίνη. Πού είσαι εσύ ρε αγόρι μου. Χάθηκε. Μπαμπά. Μπαμπά. Χάθηκε αλλά είναι ο ίδιος όπως ήτανε. Να το τώρα. Τι κάνετε Νικόλα. Πού είσαι ρε ψυχούλα εσύ. Να κοίτα δίνει το πήγα ερωσόλυμα. Α, λέω κι εγώ σε ψάχνω, ξαναψάχνω, ξαναρωτάω, ξανακάνω. Κοίτα να δεις. Βλέπεις το βίντεο. Σκατόγυρο, το πετάει κάτω το λάδι. Ναι, ναι, να πεις βέβαια. Να πω κάτι. Αφήστε τα λόγια τα περιτά. Τι είναι αυτός ο ΠΑΟΚ, τι είναι αυτός ο προπονητής. Και βάλε, εχθές ήταν για φιλιά όλοι μαζί. Κωνσταντίνος, εσένα το λέω. Βρε, και ο Κωνσταντίνος τα ίδια λέει, αλλά αυτά τα μάτς τα παίρνεις. 0-3 πρέπει να το έχεις στο μάτς. Άλλο τι, κοίτα, Νικό, άλλο εντάξει. Το 0-3, αλλά κοίτα τι είναι αυτός, κοίτα τι είναι αυτός, κοίτα τι είναι ο άλλος. Τακίμη, θέλει χρόνο και υπομονή. Δεν γίνονται οι ομάδες μέσα μια μέρα. Τακίμη, σε πουλήσανε δεξί μπακ βαλούτα. Άμα ήταν ο Κίτσιου εκεί πέρα, θα τον είχατε σταυρώσει. Όχι, εγώ δεν από τον Κίτσιου, το λίρα της. Τον Κίτσιου, άμα είχατε εκεί και τον πέρναγε ο Μάνταλο σταματημένο. Εσύ, Τακίμη, σε ψάχνει ο κόσμος. Για χαρά. Σε ψάχνει ο κόσμος, πού είναι το Τακίμη, ο καλύτερος δεξί μπακ της Πορτογαλίας και αηδίες και τρίχες τώρα που δεν έχουμε στην πλάτη. Άντε μπράβο τώρα, ο καλύτερος δεξί μπακ. Σαν χλαμάρες και εξάρι τον Εσίτη χάνετε βαθμούς για το πρωτάθλημα ανοησίες του, τεχνικού σας διευθυντή. Δεξί μπάκο Αγκούστο. Κοροϊδεύετε το Σαβίδι που δεν ξέρει που μπάλα. Έχουν χαμπάρι δεν έχει από μπάλα ο Σαβίδι, τον δουλεύετε. Καλημέρα! Καλημέρα! Λοιπόν, καλημέρα! Τον Εσίτη και τον Αγκούστο. Δεξί μπακ, πώς το λένε, Αγκούστο το λένε. Ρενάτο, όχι Ρενάτο. Κουλιανέ. Έλα. Έλα ρε φίλε. Καλημέρα, Κουλιανέ, αίτητε τα πλούχε. Τα γόρι μου, καλημέρα, να λίγο να φτιαχτούμε λοιπόν, γιατί σκάσαμε. Αίτητε τα πλούχε, καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου. Σε λίγο θα πω και για τον Κώστα κάτι. Λοιπόν, παίρνω από την Καθολικά Ασπρόμαυρη Σέρες. Δεν σ' ακούμε ρε φίλε καθαρά. Από Σέρες παίρνει, Καθολικά Ασπρόμαυρη. Από την Καθολικά Ασπρόμαυρη Σέρες. Από την Καθολικά. Έλα τα πλούχε μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, αίτητος, έτσι. Αίτητος, βέβαια, πρωταθλητής. 100 θα κάνω και θα πάρω 3 ντάμπλα ακόμη. Όχο, 100. Όχο, όχο, λοιπόν, ραπτό που λέει για σένα τώρα, να σου πω κάτι. Έλεγες κορδέλα στον Φερέρα, τον νούμερο 44 παγκοσμίως, στον προπονηταρά και στη Λισαβόνα, έτσι. Όχι, εδώ θα κάτσει. Θα κάνει ένα ΠΑΟΚ να τρίβει τα μάτια του και να μην χάσει για 100 μάτς, ραπτό που λέει. Πες τα, Χρυσόστομε. 100 μάτς δεν θα χάσει. Την ΑΕΚ εχθές την έκανε κουδούνια, 1,5 μήνα είναι εδώ με παίχτες που δεν είναι δικούς του, έτσι. Ναι, βέβαια. Η αίσθησή μας ήταν με αυτούς τους παίχτες δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιζε. Τελείωσε. Θέλει χρόνο η ομάδα. Θα γυρίσει ο Πέλκας, θα δούμε τον Μπίσεσβα αριστερά. Θα γυρίσει ο Βιερίνια, θα γυρίσει ο Μαουρίσιο, κάθεται στον Πάο. Τον είδα χθες τον Μαουρίσιο. Τι είδες. Συγκαμμένο τον είδα. Τι θες να το δεις, είχε να παίξει 7 μήνες. Τι άδειο ο Μαουρίσιο, τι θα κάνει. Ο κανονικός ο Μαουρίσιο, ο καλύτερος χάφ στο πρωτάθλημα είναι. Και εγώ 30 χρόνια ξέρεις τι κανονικός που ήμουνα. Και αυτός 30 είναι. Αυτό που λέει, άκου εδώ τώρα να σου πω. Αυτά γίνονται στον Άρη, τα χαρτάκια και τα τέτοια. Εγώ δεν τα κάνω αυτά, γι' αυτό παίρνω και τρόπαια, έτσι. Τα τρόπαια τα παίρνεις για 3 λεπτά ρε κοροϊδό.
Χαρτάνια, έχω και λεφτά, πες. Έχω και ομάδα, βέβαια. Τα λέμε τα μπλούκε. Όχι, περίμενε λίγο. Κι άλλα. Κι άλλα, βέβαια. Γρήγορα, γιατί έχουμε λαό. Ναι, εντάξει. 100 μάτς εδώ θα μείνει και θα πάρει 3 double. Θα φτάσεις. Δεν μου λες τα 58 αίτητα παιχνίδια του Ολυμπιακού, θα τα φτάσεις. Εννοείται αυτά, βρε. Έλα, βρε, τώρα φύγε. Αναγέννηση επανομής της Ευρώπης. Φύγε από εδώ πέρα. Πήρε ισοπαλία από την Άκη και κελάιδησες τώρα. Έπρεπε να κερδίσεις 3-0 στο ημίγρονο. Κελάιδησες τώρα. Αναγέννηση επανομής της Ευρώπης. Καλημέρα, ταμπλούχε, να είσαι καλά. Πόση δόνα μηχανιώνα του δυτικού πολιτισμού. Έλα τώρα. Άιντε τώρα. Λοιπόν, 58 μάτς Ολυμπιακός, ή θα το θυμάσαι ή θα το ήξερες καλύτερα. Πικουλανδρή. Από τον Οκτώβριο του 72 μέχρι τον Απρίλιο του 74. Έχει γράψει το κοντέρ 58. Δεν ξέρετε την ιστορία αυτή. Ποιος τη γράφει, ποιος άιντε το γράφει. Του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Δεν γράφει κάτι όμως, το οποίο πρέπει να το ξέρετε εσείς. Για πες. Οκτώβριο 72 λέει. Ναι. Χάνει στην Τούμπα. Ναι. Το άλλο ποιο είναι η ημερομηνία. Ξαναχάνει την Τούμπα. Αλλά. Μην με λες τέτοια, γιατί σαν Αστέρα Τρίπολης παίζει την άλλη εβδομάδα. Μην χάσω κανένα σερί εκεί. Με έλεγε ο γιος του Πετρόπουλου. Ναι. Τουλάχιστον. Δηλαδή στην Τούμπα έγινε πουλκουμές μέσα έξω, ε. Όταν παίζα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, πήγαινε ο Λάκης. Τα βρακάκια καφέ γινότανε. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Ο πόντος είναι θρίαμβος. Θρίαμβος από αλλά. Για πάμε γραμμές, έπεσα μερικές γραμμές, 390. Πάντως είναι θρύαμβος. Πάντως ήταν 58 παιχνίδια αίτητος. Δεν το ξέρεις το έργο. Μία χρονιά προφανώς πέρασε με χεία από την Τούμπα και κράτησε το αίτητο. Την επόμενη έχασε. Τι έγινε. Έχασε το 72 στην Τούμπα. Ναι, αρχές του πρωταθλήματος. Και το 74 τέλει το πρωτάθλημα και ξαναχάνει. Στο τέλος, ε. Κατάλαβες, 34 αγωνιστικές. Μάλιστα. Έρχεται δεύτερη αγωνιστική ο Πετρόπουλος. Χάσαμε ένα παιχνίδι από τα ποδητήρια. Αλλά τα αεροδρόμια είχαν. Τώρα σα ήρθε ο Κόκαλης. Δεν το γράφουν αυτό εδώ. Άνοιξε τα ποδαράκια ο Πάοκ στον Κόκαλη. Έλα, πάμε, δεν το γράφουν αυτό. 40 έφτασε ο Πάοκ πάντως. Σα τη δίνω την πληροφορία, την ξέρετε. Μάλιστα. Καλημέρα, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλοπάτι Βιτόλο. Έλα ρε Σκαλοπάτι, χάθηκε. Χάθηκα. Δουλεύουμε κιόλα, Νίκο. Σωστό παλικάρι μου. Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα που εντοπίζεται, να μην πιάσουμε τώρα τα λάθη του καλοκαιριού και κάνουμε το παρελθοντολογία, μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Ναι. Περιμένεις κάποιους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν. Ναι. Ξέρεις να παίζεις ένα σύστημα, λες είμαι ευέλικτος, στην πράξη δεν το βλέπουμε αυτό, δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτα. Μας λες ο ίδιος ότι δεν ξέρω να παίζω κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω να φυλάω τα νότα μου, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χάσει 4 βαθμούς. Ναι. Ό,τι και να λέγεται επικοινωνιακά, είτε με τον Άρη είτε με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, είναι καλύτερος σαν ομάδα, έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές και έχασε 2 βαθμούς, γιατί επιθετικά ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά πίσω έχουμε θέμα. Πολύ καλά. Την αντεπίθεση την παίζει. Έχεις παίζει δίκιο. Τα πρώτα 20-30 λεπτά και κερδίζει το ματς. Και όχι μόνο την αντεπίθεση, και το σετ παιχνίδι επίθεση μια χαρά το παίζει. Ναι. Και τι μου λέει. Με μπίζες βαρδεκάρι. Ό,τι θες παίζεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κερδίζω 2-0 είτε εντός είτε εκτός και δεν μπορεί να κρατήσει το μάτς. Και λέει αυτός είμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν, μέχρι να έρθουν οι επόμενοι παίχτες, μέχρι να κάνει εσύ τις μεταγραφές, γιατί έχει τριετές συμβόλαιο προπονητής. Χθες οι βαθμοί χάνονται από το ρόστερ. Το οποίο παίρνει τον Εσίτη, το οποίο δεν εμπιστεύεται ο προπονητής να τον βάλει εκεί. Ωραία. Ωραία. Και από το δεξί τον μπακ, τον οποίο μας το φέρανε εδώ, τον καλύτερο μπακ της Ευρώπης, γιατί και κύριο Συρβαλούτα να πούμε. Το Γιωργάκη όταν έκανε μεταγραφή ότι εγώ δεν θέλω τον Εσίτη. Ο Γιωργάκης θα κάτσει εκεί στα PlayStation να κάνουν άλλη τις μεταγραφές. Είδες λοιπόν. Ναι. Άρα φταίει και αυτός, έχει και αυτός ευθύνη. Διότι την αποτυχία της Ευρώπης θα τη χρεωθεί και ο ίδιος. Γιατί δεν ήξερε να συμμαζέψει την ομάδα. Να κερδίζει 2-0. Και να μην μπορείς να κρατήσεις αποτέλεσμα με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίχτες. Πάντως είμαι αισιόδοξος, φίλε, για τον ΠΑΟΚ. Δείχνει ότι το ταβάνι του είναι ψηλό, έτσι. Και εγώ αισιόδοξος είμαι, αλλά τζάμπα έχασες 4 βαθμούς, φτάσου να καβάλας άλογο. Και πέρσι πάντως τους έχασες. Φύλασε τα νότα σου για τους πρώτους 6 μήνες. Και μετά άλλαξε από το Γενάρη και μετά. Συμφωνώ, με τις επιστροφές και τις μεταγραφές του. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Απλά να σου πω ότι και πέρσι σε αυτά τα δύο μάτς έχασες βαθμούς. Ναι, αλλά μας καλούσε όμως ένας προπονητής που έλεγε strong mental, ψυχολογία, balance μέσα. Καλά, χαλούσε κάποιος, τώρα μιλάς με τον απόλυτο φαν του, έτσι, για το ξέρεις, το ξέρεις. Είδες, λοιπόν, ότι ήμουν αλουτσόσκυλο. Δεν ξέρουμε και εμείς τι ζητάμε στο τέλος, Νίκο μου, καμιά φορά. Έτσι είναι, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε, θέλουμε πολλά γκολ, θέλουμε μισό μηδέν, να είσαι καλά. Να πάμε στον επόμενο ερώτημα, και πώς λέει ο Ολυμπιακός δεν πήρε αίτητο στο πρωτάθλημα, εφόσον έχασε
Έχασε στην αρχή του ενός πρωταθλήματος. Παιδάκι μου, ναι. Χάνει τη δεύτερη αγωνιστική στην Τούμπα. Στη σεζόν 72-73. Και χάνει την 27η αγωνιστική πάλι στην 73-74. Τούμπα. 73-74. 34 ναι. Σε αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Βγάλε τον αριθμό. Σωστά, σωστά, σωστά. Έχει δίκιο. Κωνσταντίνε, χάνει μία στην αρχή του ενός πρωταθλήματος και μία στο τέλος του άλλου πρωταθλήματος. Έτσι, έτσι. Βγαίνουν μια χαρά. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει φίλος. Έλα, φιλέ. Δεν ακούει. Καλημέρα, επόμενος, ναι. Καλημέρα, Βιερινέ. Πού είσαι, ρε καψούρα, πού χάθηκες, ρε φίλε. Α, τα μέσα, ξέρω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Άσε, ρε αυτό που λέει, εσύ πήγαινε πλέξε κανένα πουλόβερ, θα μας πει. Στο πρώτο ημίχρονο να πούμε. Δεν μου λες. Τα πρώτα 30 λεπτά ο Ολυμπιακός κένταγε. Ήταν πολύ καλύτερος από το δεύτερο, άμα θέλετε. Κένταγε. Έκανες μπανιστήρι χθες στην κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Είδες μπαλίτσα πώς πέσε. Έκανες μπανιστήρι. Περίμενα να σου πω εσένα. Ο Μάτιας. Ποιος είναι ο Μάτιας, ο Κωστένογλου, πρέπει να πάρει το τρένο και να φύγει για Αλεξανδρούπολη κατευθείαν. Ναι. Ρε φίλε, πάει εκεί ο Σάντα Μπάρμπαρα και σε κάνει χαζό, από εκεί έχασε το παιχνίδι ο άλλος. Από τον Λόπες. Έπρεπε να βάλει τον Χουλτ, σωστό. Ο Χουλτ ήταν τραυματίας, βάλε αγόρι μου τον Μπακάκι. Δεν ήταν ο Χουλτ, δεν ήταν καλά. Ποιο να βάλει. Τον Μπακάκι, ρε. Αριστερό μπακ. Και στόπερ τρίτο ποιο θα βάλει. Ποιο θα βάζει τρίτο στόπερ. Τον άλλον άρε. Ποιος ήταν ένα σεντερφόρ είχε ο ΠΑΟΚ. Που είναι κανονικός σεντερφόρ. Όχι τον άλλον που μας λέγατε εδώ ο Ατσούμπα και ο Γκολ. Ο άλλος είναι κανονικός σεντερφόρ, να μας τρελάνετε. Ο άλλος είναι σεντερφόρ της μίας επαφής. Ο Τσούμπα, ο Τσούμπα κουμπαλάει μπάλα. Έχει, να σου πω κάτι, Αυγερινέ, κάτσε λίγο. Τη φάση που κάνει ο Τσούμπα που παίρνει την μπάλα από τα πλάγια, συγκλίνει και τραβάει το βρωμό του, ο Σβιντέσκι δεν μπορεί να την κάνει ποτέ. Κωνσταντίνε, μπορεί να κάνει τη φάση του Σβιντέσκι. Να πάρει την μπάλα από το κέντρο, να μαζέψει τους αμυντικούς και να κάνει το σου που βγάζει. Το ένας με έναν, όχι, έλα, πες. Ο Ατσούμπα δεν θα ήταν ποτέ εκεί που ήταν ο Σβιτσέρσκι να βάλει τα γκολ. Κατάλαβες τι γίνεται, αυτή είναι η διαφορά. Ισχύει αυτό που λες. Πώς? Ισχύει αυτό που λες, είναι center for κουτιού. Δεν είναι ρε φίλε τέτοιο center. Αυτό να θα τον βάλεις με μια μεγάλη ομάδα να φύγει στην κόντρα που είναι δυνατός. Έτσι θα σου βάλει κανένα γκολ. Δεν κάνει για κλειστές άμυνες. Εγώ το έλεγα, εσείς βάζατε 10 εκατομμύρια ρήτρα να τον πουλήσετε. Άρα λες καλά έκανε χθες ο Αμπέλ Φερέρα και ξεκίνησε με τον Σβιντέσκι. Πρώτη φορά έπαιξε καλά. Ναι. Και να πω και κάτι. Mm-hmm. Καλύτερο αριστερό μπακ στην Ελλάδα επιθετικά είναι ο Κούτρης. Και άστορα αυτό που λένε να κουρεύεται. Χάντε πάλι με τον Κούτρη. Τον περνάω και με ποδήλατο βοηθητικό με βοηθητικές ρόδες. Ποιον περνάς. Τον Κούτρη. Ποιος είναι πιο γρήγορος από τον Κούτρη. Όποιος θέλει τον περνάει τον Κούτρη. Ποιος. Ρε εσύ. Άσε ρε ράντε να μας τρελάνεις. Και στον αέρα είναι 69. Στον αέρα πίσω δεν υπάρχει. Έλα το πυγμαίο τώρα και η μπακ είναι τώρα. Η μπακ είναι ψηλή. Ο Κούτρης είναι το πιο επιθετικό μπακ. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλό. Ό,τι και να κάνεις δεν τον πουλάς. Δεν τον πουλάς. Ο Κούτρης είναι ο πιο επιθετικός. Ο Τσιμίκας θα φύγει. Ο Γιαννούλης θα φύγει. Ο Κούτρης θα είναι εκεί και θα ψάξει να αγοραστεί. Ο Τσιμίκας δεν έχει καμιά σχέση επιθετικά με τον Κούτρη. Σαφώς. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Μην ακούτε τώρα αυτό που λέω. Γι' αυτό και λέω εγώ Τσιμίκας συν Κούτρης μας κάνουν ένα Γιαννούλη. Αυτό λέω. Να πω και ένα τελευταίο. Ναι. Για το Κουρμπέλι του Παναθηναϊκού. Άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός με τον Κουρμπέλι, άλλη χωρίς. Κατάλαβες τι λέω. Θα συμφωνήσω άλλη μαζί σου, ρε Μπαγάσα. Θα συμφωνήσω γιατί δεν έχει άλλο τέτοιο παίχτη. Ναι, θα συμφωνήσω. Έλα, βρήκε τώρα τα ερείπια τώρα. Θα συμφωνήσω με τον Αυγερινό εδώ. Έλα, βρήκε τα ερείπια τώρα ο Κουρμπέλης. 25 χρονών με τον Δόνι και άλλοι 40 τώρα οι χάφ. Δεν είχαν στον πάγκο να βάλουν παίχτη στα χάφη φουκαράδες. Άλλη ομάδα ο Άρης με τον Κοντό που έφυγε και άλλοι χωρίς. Κατάλαβες. Έχει δίκιο. Κουμπώνουν κάποιοι παίχτες. Το 2-0 θα γινόταν 3-0. Καταλαβες. Με το Σιόπιλε. Βέβαια. Εδώ τα καλά θα τα λέμε. Έχει δίκιο εδώ. Μα είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Βέβαια. Ο Βίσεσβαρτ έβαζε το πέναλτι. Θα έλεγε 4-0 το ημίχρονο. Το παιχνίδι. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Γιατί ο Μάτιας δεν ξέρει μπάλα. Έκανε 3-4 νίκες στοιχεία. Επειδή άλλαξε το σύστημα και δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα που τον πήρανε χαμπάρι δεν υπάρχει ΑΕΚ. Πού παίζει ΑΕΚ την άλλη αγωνιστική. Στη Λάρισα. Ο Τσάβη και ο Ινιέστα του κάπου θα τον κάνουν μια χαρτιά. Ας έρθει με 5-3-2, over μισό θα έρθει το παιχνίδι, 1-0 η Λάρισα. Με το ζόρι και... Σήμερα με τον Αυγερινό ρε φίλε σε όλα συμφώνησε, 99, μόνο σε ένα... Ναι, σε όλα εκτός από ένα. Τον Κούτρη. Εκτός από τον Κούτρη. Για πες μου λίγο, ο Σουντανής αρέσει αυτό που λέει. Καλός είναι. Πώς τον έλεγες όταν ήρθε. Όλοι πώς τον έλεγες, τι ήτανε, χοντρός με που πετάει βόμβες. Εντάξει, από το Μασούρα καλύτερο. Τα μας με τις μικρομεσαίες ομάδες μια χαρά είναι τα καθαρίσουν, Σουντανή. Για τον Λοβέρα τον είδες καθόλου. Ποιον, τον Λοβέρα. Τον Λοβέρα τον είδες. 20 λεπτά τώρα να το δούμε το παιδί, μην τον αδικήσουμε, εντάξει, μην τον αδικήσουμε.
τον είδαμε την μπάλα στα πόδια λίγο και εκτός την μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος, είναι σαν τον Ποντένσε. Σαν τον Ποντένσε, τέτοιο στυλ φαίνεται. Ναι, τρομερός, τρομερός. Ναι. Εγώ και 19 χρονών. Να το δούμε σε ολόκληρο 90 λεπτό, ναι. Αβγερινέ, να το βγάλουμε πόδι. Είναι μια κλάση καλύτερη από τον Ατζέλοβιτς. Να μην σου πω και δύο. Πολύ πεθαράς, ρε φίλε, μπράβο του. Πού τον βρήκε αυτόν τον παίχτη, συγχαρητήρια. Άμα κάνεις καλό σκάουτινγκ, βρίσκεις, μην νομίζεις. Πάρα πολύ 19. Λοιπόν, φιλιά, Αβγερινέ. Άμα δεν έχεις καλό σκάουτινγκ, συμβαίνει τον Αγκούστο Ρετσίμπα. Φέρνει τις βαλούτες. Η βαλούτα με τον Εσίτη. Α, αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το Βέρμπλουμ. Κάτσε ρε και εσύ να το δούμε τον Αγκούστο. Τον περίμενε. Για το δεξί μπάκλεο. Ναι, για το δεξί μπάκλεο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτοί έχουν φέρει και παιχταράς. Βέβαια, προηγούμενος ήταν. Ποιος ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ο Μίχελ ήταν. Έχουν φέρει αυτήν την ομάδα που σου κάνει πλάκα. Τι βλέπεις, αυτή την ύφη εδώ, εμφανίζει για τη Λαζαράτου. Κάνα φτωχό πήρε. Κάνα φτωχό θα πήρε. Πάμε γραμμούλες, έλα να πάρουμε κανένα δύο φίλους ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, φίλε. Έλα, Δημήτρης από Διαβατά, παιδιά, τι κάνετε. Καιρό είχα να πάρω. Καλά ρε Μιτσάρα, εσύ τι κάνεις. Πω από φίλε, το προγούλι του Περικλή Αμανατίδη στο Ιωνικό Στρίκαλα, όλα τα λεφτά. Πρέπει να έχει καμιά 50 κιλά γλυκάδια. Στα γρήγορα, δύο μεγάλη καλτιά το Ιωνικό Στρίκαλα. Λέγε τώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ λίγο, γιατί σας άκουσα τι λέγατε. Ναι. Λοιπόν, δεν κρίνω το χθεσινό το μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα σε χάφα ανεξαρτήτως. Από πέρυσι ακόμα είχε αυτό το πρόβλημα. Αλλά τι γινόταν πέρυσι και δεν φαινότανε. Στα φετινά μάτς δεν μπορείς να στηρίξεις ένα σύστημα 4-4-2 με δύο ανασταλτικά χάφες ή τη μίση που να πετύσεις και να σου κρατάνε μπάλα και να σου μαρκάρουν και να σου κρατάνε. Θες έπαιζε με τρία συνδεκάρι. Δεν ναι. Γίνεται, ναι. Πέρυσι έπαιζε με τρία συνδεκάρι. Και τι γινότανε. Έπαιρνε το δεκάρι τρία μπάλα. Τρία για ένα δεκάρι. Ακριβώς. Άνοιγε τις πλευρές που δεν είχες πάλι εξτρεμ πέρυσι αλλά έχεις πολύ καλά μπακ που σου κάνανε διπλές δουλειές. Ανεβαίνανε, πλευροκοπούσανε, κλείνανε με αντίθετο πόδι, συγκλίνανε μέσα να μαρκάρουν. Αυτό πλέον φέτος ο ΠΑΟΚ δεν το έχει. Τώρα με το χθεσινό το μάτι δεν έχουμε να κρίνουμε κάτι. Εντάξει, είμαστε λίγο άτυχοι. Αλλά δεν μπορείς φέρει να μου μπαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο σαν να παίζεις με την Μπαρσελόνα. Δεν είσαι 75 να πας να κρατήσεις το μάτι. Είσαι 45. Όπως πήγες στο πρώτο, θα τσέψεις και στο δεύτερο. Και στο 79, πριν φας τον γκολ, θες να κρατήσεις το μάτι. Βγάλ τον πίθες, μας βάλ τον εσίτη. Κράτα και στο ψηλό παιχνίδι. Να μην φας καμιά... Και έτσι να μην φας καμιά αντεπίθεση και στο ψηλό παιχνίδι. Συμφωνείς δηλαδή σε αυτό που σχολίαζε νωρίτερα, ότι ο εσίτη χθες ήταν χρήσιμος να μπει κάποια στιγμή. Ήταν χρήσιμος για να μπει μετά το 75. Εκεί, στο 70, στο 70. Το δεύτερο center for, όταν τον πέταξε, ο ΠΑΟΚ κουράστηκε ο Καντουρί. Έτσι. Για άλλη μια φορά το πνευμόνι του είναι να πούμε σαλάμι. Έτσι. Ο Καντουρί και ο Καντουρί. Ξεφυσούσε. Αμάν αυτό ο Καντουρί. Έτσι ακριβώς. Τι καπνίζει, τι κάνει. Δεν ξέρω, αλλά φάνηκε ότι είχε κόπωση ο Καντουρί. Κωστή και ξέρεις τι είναι, ξέρεις τι είναι. Δηλαδή, αν το παρατηρήσεις, δεν μπορείς να βάζεις τον πίστευμα στα πλευρά, να πετύσεις τον πίστευμα να συγκλίνει προς το κέντρο για να πάρει μπάλα και να το ζητάς μετά και να ανοίγει και γραμμή και να ξαναζητήσει μπάλα. Αλλά καλά τώρα ο πίστευμα ήταν δεκάρι καθαρό και ο πίστευμα. Και ο Μπίσεσβα δεν ήταν στα πράγμα. Πολύ καλά του. Δεν ήταν καλά ο Μπίσεσβα. Δηλαδή, στα πολύ καλά δεν ήταν όντως. Ναι. Αν ο Μπίσεσβα στα πολύ καλά του θα είχα κερδίσει 0-4. Έτσι. Ιστορία, ναι. Αυτό που λέει το μάτσο με τον Πανιόνιο το είδες καθόλου το παιχνίδι. Πανιόνιος. Ταξίδευα. Φίλε, δεν θα κάνω πλάκα. Είμαι στο γήπεδο, είμαι στην πέντε και βλέπω τον Εσίδη τώρα. Έχει την μπάλα στα πόδια του. Έχει κάνει τρίπλα στον εαυτό του. Την έχει φάει και ο αμυντικός του Πανιονίου, τη βγάζει στο Μίτσο και ο Μίτσο την έβαλε να κάνει ναι, τον γκολ. Ναι, 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 δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Μανιάτη πάλι ήτανε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο Μανιάτη δεν έπαιζε εκείνο το μάτσο, όχι δεν έπαιζε. Καλή, όχι, όχι, δεν απαιτείς από δύο χαφ, ανασταλτική χαφ, να σου ζητάς να κάνουν και παιχνίδι. Σε 4-4 τέλος χρόνου. Φύγε, ωραίος μπαλίτσα, ξέρεις νιώδεις, ήταν ωραίος αυτός όμως, ποδοσφαιρικά μιλήσαμε, φιλιά στα Διαβατά, πριν κατεβάσουμε στοριά. Το WinOne το ξέρετε φυσικά, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμιες στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Για να καταλάβετε, εννοώ στις μέρες μας το smartphone μας είναι η προέκταση του χεριού μας. Κάνουμε τα πάντα μέσα από αυτό. Το WinOne είναι εδώ για να μας λύσει τα χέρια.